Καλησπέρα σε όλους. Βάσκος FM, μετά από τέτοιο ξεκίνημα, Κώστα, νομίζω δεν έχεις παράπονο. Εκπληκτικό το ξεκίνημα, έτσι. Δεν έχω παράπονο, αλλά εντάξει. Τι? Βρισκόμαστε, δεν είναι η ίδια εθνική. Μεγάλες στιγμές. Έχουμε να πάμε σε τέτοια διοργάνωση 4 χρόνια. Πολύ μεγάλη στιγμή. Τι 4, 6. 6 χρόνια. Ναι, έχεις δίκιο, έχουμε να πάμε πολλά χρόνια, αλλά είμαστε εδώ στο Nations League και νομίζω μπορεί να το κάνει η Ελλάδα αυτή τη φορά. Την Κυριακή, Μολδαβία-Ελλάδα λοιπόν, 15 του μήνα, 10 παρατέταρτο, θα είστε όλοι εκεί και μετά την Τετάρτη ένας τελικός, στη Ριζούπολη τελικά το παιχνίδι, στη Ριζούπολη, ένας ακόμα τελικός για την Ελλάδα. Μπορεί και να μην είναι όμως. Απέναντι στη Σλοβενία, άμα δεν πάρει λες τη νίκη απέναντι στη Μολδαβία. Ναι. Δεν νομίζω. Ναι. Με το Κόσοβο 0-0 φέραμε πάντως. Άσχετα εντάξει, οκ, παίζαμε καλύτερα και τα σχετικά, αλλά 0-0 ήρθε το αποτέλεσμα, οπότε αυτό μας άφησε πίσω στη βαθμολογία. Είμαστε δεύτεροι τώρα, έτσι, στον όμιλο. Πίσω από τη Σλοβενία για 2 πόντους. Έχει 10 Σλοβενία, 8 εμείς. Έτσι ακριβώς.
Και η Ελλάδα πρέπει να κερδίσει και αυτά τα δύο παιχνίδια οπωσδήποτε για να επιστρέψει πρώτη στην κορυφή, έτσι. Οπωσδήποτε η Ελλάδα πρέπει να κερδίσει και αυτά τα δύο παιχνίδια. Και ξεκινάμε από το Μολδαβία-Ελλάδα πρώτα, να σχολιάσουμε μια και είναι πρώτο. Το διπλό είναι σίγουρο. Σίγουρο. Δεν υπάρχει. Είναι πρέπει να το πάρει, σίγουρο. Δεν γίνεται. Δεν είναι καθόλου σίγουρο για την Ελλάδα. Κάνει κάποιες γκέλες. Εντάξει, τελευταία μπορούμε να πούμε ότι έχει βελτιώσει πάρα πολύ την εικόνα της. Νομίζω έχει μία ήττα, αν θυμάμαι καλά, στα τελευταία 8 παιχνίδια. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ναι, η Ελλάδα δείχνει καλύτερη, αλλά κάνει κάποιες γκέλες, όπως είχε κάνει και πέρσι με την Εσθονία, με το Λίχτενστάιν. Τα θυμόμαστε όλοι αυτά. Έτσι ακριβώς. Οπότε τίποτα δεν είναι σίγουρο για την εθνική. Παρ' όλα αυτά έχει βάλει τους νέους ο Βαν Σχιπ. Φαίνεται ότι κάνει καλή δουλειά. Παρ' όλα αυτά ακόμα δεν έχουν κληθεί στην αποστολή οι μεγάλοι παίχτες της. Και ενώ ο Μανολάς και ο Παπασταθόπουλος. Μπορεί να ήταν και ακόμα καλύτερα ή χειρότερα. Τέλος πάντων δεν μπορούμε να ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά στηρίζεται στο μοντέλο των νέων ο Βαν Σχιπ. Μέχρι στιγμής αποδίδει, απλά φαίνεται ότι τα παιδιά έχουν μια σχετική απειρία και χάνουν που και που βαθμούς και νομίζω εκεί υστερεί τώρα η Ελλάδα στην εμπειρία, γιατί έφυγε ο Σιώβας που ήταν ο τελευταίος, ας πούμε, με τέτοια εμπειρία. Οπότε το μόνο που ίσως να της λείπει είναι αυτό. Απ' την άλλη, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι πιο μαχητική, πιο ενεργή στον αγωνιστικό χώρο. Παλεύει για την νίκη, με νύχια και με δόντια. Αυτό το βλέπουμε όλοι, νομίζω. Αλλά δυσκολεύεται να σκοράρει. Δηλαδή, τα περισσότερα γκολ μπορεί να βάλουν δύο. Όπως πάντα, όπως μας έχει συνηθίσει αυτή η εθνική, έτσι είναι και τώρα. Στηρίζεται στην άμυνα περισσότερο. Όπου στην άμυνα έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα, δηλαδή δεν παίζει κανένας από το Μουντιάλ, ας πούμε, που είδαμε πριν πλάνα. Έτσι ακριβώς. Ούτε ο Παπασταθόπουλος, ούτε ο Χολέβας, ούτε ο Μανολάς, ούτε ο Τωροσίδης. Οπότε έχουν μπει νέοι παίχτες, όπως έχει μπει, ας πούμε, ο Σταφυλίδης, άσχετα που είναι τραυματίας. Έχει μπει ο Σβάρνας και άλλοι πολύ μικροί παίχτες. Οι οποίοι αυτό είναι άπειροι, ρε παιδί μου, αυτό. Μόνο αυτό λείπει από την εθνική. Οπότε γι' αυτό είμαι λίγο αντίθετος τώρα να μην κλείνει τον Παπασταθόπουλο και όλα αυτά, να μην παίρνει στην αποστολή. Εντάξει. Κοίτα, η λογική του προπονητή είναι ότι μετά από την πρόκριση που όπως είπες, που είδαμε και λίγο πριν στην αρχή στο intro στη Βραζιλία, η Ελλάδα απέτυχε τα επόμενα 4 χρόνια. 2016 ήταν αυτό, 2020 έχουμε τώρα. Έχασε την πρόκριση στο Euro του 2016. Έτσι ακριβώς. Καλά, εκεί ήταν η τραγική. 2014 ήταν αυτό και 2016, λάθος. 2016 ήταν το Euro. Που... Ναι, το Euro. Ακριβώς. Εκεί αποκλείστηκε, που εκεί ήταν τραγικό που τερματίσαμε τελευταίοι. Εντάξει, μετά κάτι πήγε να γίνει πάλι στο Mundial, αλλά δεν περάσαμε ούτε εκεί. Μετά στο Euro πάλι κάτι φορά, δηλαδή η Ελλάδα κάνει κάπως αυτό. Μια τέτοια πορεία. Στο 18 που δεν πήγαμε στο Μουντιάλ, όπως λες. Αυτό λέω, που δεν πήγαμε, χάσαμε στα μπαράζ με την Κροατία. Έτσι ακριβώς, που είχαν κάνει καλή δουλειά εκεί τα παιδιά. Εντάξει, απλώς πίστευα ότι είχαμε επικραθεί τόσο πολύ το 2016 που δεν το έδειξαν τόσο πολύ. Δηλαδή ήταν μπαράζ. Θυμάσαι σε αυτό τον όμιλο με το Βέλγιο μέσα. Και η Κροατία ήταν Το Βέλγιο όμως μέσα. Βέβαια, τα γκολ το 4-1 στην Κροατία ήταν από βλακίες της άμυνας, έτσι. Ναι, αλλά θυμίσω ότι ήταν το Βέλγιο μέσα που είχαμε τερματίσει δεύτερη μέσα, έναν όμιλο μέσα με Βοσνία, Ερζεγοβίνη, με τον Τζαβέλα, αυτό το σουτ που είχε κάνει. Το θυμόμαστε. Είχαμε φέρει και χ με το Βέλγιο, οπότε ναι. Αυτό... Ναι, εκτός έδρας με τον Μήτρογλου. Πού το Μήτρογλου προφανώς είναι στην. Αλλά την άλλη, η Κροατία πήγε τελικό όμως. Σε αυτό το Μουντιάλ. Ακριβώς, ναι. Και μας απέκλεισε. Βασικά, ο πρώτος αγώνας ήταν πολύ καθοριστικός. Αυτό το 4-1. Ναι, με βλακή στην άμυνα τελείως. Δηλαδή, ναι, ναι. Ήταν ένα πέναλτι το πρώτο, ήταν μετά λάθος του Παπασταθόπουλου, λάθος του. Θεωρείς ότι αυτή η αλλαγή θα βοηθήσει το μάτς με την Μολδαβία αλλά και με τη Σλοβενία, τα δύο μάτς τα οποία έρχονται. Οι αλλαγές που έχει κάνει και οι νέοι παίκτες που έχουν πάρει. Θα δούμε και κάποια highlights σε λίγο. Όπως είπα και πριν, οι νέοι δίνουν μια μαχητικότητα, περισσότερο μαχητικότητα, έχουν ένα μεγαλύτερο κίνητρο να αποδείξουν γιατί πραγματικά αξίζουν από τους πιο παλιούς παίχτες, τέλος πάντων.
Απ' την άλλη λείπει η απειρία, όπως είπαμε, δηλαδή center for, στη θέση του center for νομίζω υστερούμε λίγο, διότι είχαμε ρε παιδί μου παλιά έναν Μήτρογλου ας πούμε που το κάρφωνε. Είχαμε ένα Σαλμπιγκίδη στα extreme που ρε παιδί μου σκόραρε αρκετά συχνά. Τώρα δεν το βλέπουμε τόσο αυτό, δηλαδή εντάξει έχουμε τον βάζει που και που τον Φούντα, που και που τον Παυλίδη, αλλά που και που τον Γκουλούρη, αλλά βλέπουμε το ότι... Το Γιακουμάκι πώς τον είδες με την Κύπρο. Ο Γιακουμάκης ο οποίος σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο κιόλας, το παρθενικό του γκολ με την εντάξει, τώρα εθνική. Δεν ήταν, νομίζω ήταν ωραία πάσα, αλλά δεν το είδα το μάτς. Παρόλα αυτά αυτός σκόραρε... παίζει στην Ολλανδία παίζει. Παρόλα αυτά σκόραρε στο 8ο λεπτό, κάτι πολύ σπάνιο για την Ελλάδα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έπαιξε και ο Τσιμίκας να πούμε τώρα με την Κύπρο, δεν ξέρουμε αν θα παίξει τώρα αύριο. Οι παίκτες της ΑΕΚ που είναι στην Εθνική δεν υπολογίζονται λόγω ναι, του ότι κορονοϊού. Έχουν κορονοϊό οι περισσότεροι. Οπότε αυτό θα έχει πολλές αλλαγές πιστεύω η αυριανή ενδεκάδα. Έτσι ακριβώς, θα μιλήσουμε, αλλά θα δείξει. Θα μιλήσουμε και για το match το με την Κύπρο και σε λίγο που θα δείξουμε τα highlights. Οπότε Μολδαβία-Ελλάδα πώς το βλέπεις αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, κοίτα, να σου πω πριν... Να σου πω μέχρι το 2014 θα έλεγα εντάξει, σιγουράκι φίλε, άστο. Δεν χρειάζεται καν να δούμε το μάτς, δηλαδή θα τους πάρουμε άνετα. Αλλά τώρα όπως είπα, κάθε μάτς είναι ντέρμπι, τουλάχιστον έτσι το κάνει η εθνική. Παίζει με την ψυχή του τηλεθεατή, πραγματικά όποιος τη βλέπει, δηλαδή τρέμει η ψυχή του κάθε φορά. Αν και εντάξει, πολλοί κόσμοι να πούμε ότι έχει χάσει λίγο το ενδιαφέρον για την εθνική. Δεν ασχολούνται πλέον τόσο πολύ με την εθνική γιατί. Και έχουν και ένα δίκιο ρε φίλε. Ναι, οκ, okay, να στηρίζουν το ένα, να στηρίζουν το άλλο. Αλλά θυμάστε τότε που είχαμε πάει και στο γήπεδο ότι τη γιούχα είχε παίζει, δηλαδή. Εντάξει. Αλλά πραγματικά δεν βλεπόταν αυτό το πράγμα. Είχες χάσει από την Αρμενία 2-3. Ναι, λογικό είναι αυτό. Ναι, αλλά δεν βλεπόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, okay. Και ήταν άδειο το γήπεδο. Δηλαδή, σε όλα τα παιχνίδια στο ΑΚΑ είναι άδειο το γήπεδο. Ναι, ναι. Στο Καραϊσκάκης γέμιζε πάντα. Στη Ριζούπολη τώρα πώς το βλέπεις σαν έδρα. Να ξεκινήσουμε και από εντάξει, αυτό. Τώρα δεν έχει σημασία. Ούτως ή άλλως δεν θα έχει κόσμο. Οπότε. Τι να παίζουμε στη Ριζούπολη, τι να παίζουμε στη Τούμπα, τι να παίζουμε στο ΆΚΑ, στο Καρισκάκι, το ίδιο πράγμα είναι. Οπότε τώρα δεν παίζει ρόλο η έδρα που είναι. Πάντως γούρικη η Ριζούπολη μέχρι τώρα και αν θυμάσαι ένα βίντεο το οποίο είχαμε φτιάξει, λέγαμε ότι να γίνει στη Ριζούπολη το μάτι της Εθνικής. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Το είχαμε πει. Ωραίο γήπεδο είναι, ωραίο γήπεδο είναι. Να το δείτε γιατί έχουμε φτιάξει και βίντεο γι' αυτό. Άντε τώρα. Έχουμε πάει στη Ριζούπολη να το δείτε και αυτό το βίντεο. Εντάξει, ωραίο γήπεδο είναι ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει κόσμο, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Ναι, κατάλαβα. Είναι όλες οι έδρες ίδιες πλέον. Ναι. Πρώτο μάτς τώρα εκτός, στη Μολδαβία. Μην πάμε και κολλήσουμε κανένα κορονοϊό, θέλει λίγο προσοχή αυτό. Εντάξει, γιατί τώρα με τα ταξίδια και αυτά... Όλοι το έχουνε, τώρα, αλλά νομίζω... πρέπει να νικήσει η Ελλάδα, ναι. Οπωσδήποτε. Και είναι η πρώτη φορά στο Nations League που το ένα μάτς γίνεται εκτός, το άλλο εντός. Όλα τα προηγούμενα. Ήταν και οι δύο αγωνιστικές, οι συνεχόμενες, στην ίδια έδρα. Για να μην ταξιδεύει μία από τις δύο ομάδες. Τώρα, επειδή είναι οι δύο τελευταίες αγωνιστικές που κρίνονται τα πάντα, η Ελλάδα θα ταξιδέψει στη Μολδαβία και μετά θα πάρει στην έδρα της στη Σλοβενία. Όπως και η Σλοβενία θα παίξει στην έδρα της με το Κόσοβο και μετά θα ταξιδέψει στην Ελλάδα. Επομένως, το Μολδαβία-Ελλάδα, είπαμε ότι η Ελλάδα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει τη νίκη. Τώρα, όσον αφορά το Σλοβενία-Κόσοβο, στη Σλοβενία αυτό το μάτς, στη Λιουμπλιάνα, πιστεύεις ότι η Σλοβενία μπορεί να πάρει τη νίκη απέναντι στο Κόσοβο ή το Κόσοβο θα μας κάνει μια χάρη, μπορούμε να πούμε, έστω να φέρει μια ισοπαλία. Η Σλοβενία έχει καλή ομάδα. Νομίζω η Σλοβενία και η Ελλάδα έχουν τις καλύτερες ομάδες από τον Όμιλο. Όσον αφορά... αν λάβουμε υπόψη και την κατάταξη των ομάδων αυτών στην UEFA. Τέλος πάντων, είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι για την Σλοβενία, γιατί το Κόσοβο, όπως βλέπουμε, είναι μαχητικό, δηλαδή δεν τα παρατάει τα παιχνίδια. Τουλάχιστον έτσι, αυτή την εικόνα έχει με εμάς, έτσι. Δηλαδή, και εκτός έδρας, νικάγαμε 0-2, πάλεψε μέχρι το τέλος, πέτυχε και ένα πολύ ωραίο γκολ, με ψαλιδάκι, αν θυμάμαι καλά, γιατί ήταν πολύ παλιά αυτό το μάτς. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είναι μαχητικό το Κόσοβο, έφερε και χει στο ΆΚΑ. Δηλαδή δεν είναι, ρε παιδί μου, να πάει στη Σλοβενία να της ρίξει 5-6 γκολ. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, ποτέ μιλες ποτέ, αλλά
Πιστεύω ότι θα το παλέψει το Κόσοβο. Δεν θα νικήσει τόσο εύκολα η Σλοβενία. Ναι. Εάν τώρα το Κόσοβο καταφέρει και φέρει μια ισοπαλία στο μάτς με τη Σλοβενία την Κυριακή, τότε είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτό, έτσι. Ισοβαθμούμε με τη Σλοβενία και την έχουμε εδώ, στο σπίτι μας. Και νομίζω ότι και με τα γκολ κιόλας έχουμε ίδια διαφορά με τους... Έχουμε ίδια διαφορά με τους Σλοβένους. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε ίδια διαφορά με τους Σλοβένους, αλλά έχει σημασία και το πόσο. Τώρα η Σλοβενία, δηλαδή, άμα φέρει ισοπαλία και εμείς ρίξουμε 4 ή 5 στη Μολδαβία, είναι το πόσο θα ρίξουμε εμείς στη Μολδαβία. Γιατί η Σλοβενία έχει ρίξει, νομίζω, πολλά στη Μολδαβία. Μας περνάει αυτή τη στιγμή σε γκολ. Επομένως, ναι, η Σλοβενία έχει ρίξει 4 στη Μολδαβία. Έχει ρίξει 4, εμείς έχουμε ρίξει 2 μέχρι τώρα στη Μολδαβία. Και το τελευταίο μάτς της Σλοβενίας είναι με τη Μολδαβία. Το τελευταίο μάτς μετά το Κόσοβο. Να πούμε βέβαια ότι η Σλοβενία βλέπετε ότι ζορίστηκε και στο Κόσοβο. Νίκησε μόλις 0-1, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι αυτό το... Το πώς το λένε ρε παιδί μου, ότι το παλεύει το Κόσοβο, δεν είναι ότι δεν το παλεύει. Ακριβώς. Αυτό είναι μαχητικό το Κόσοβο, παιδιά, μην το υποτιμάμε το Κόσοβο, το κοσυφοπαίδιο. Έτσι, όντως, ακριβώς. Τώρα. Και ελπίζουμε να κάνει κάτι καλό το κοσυφοπαίδιο που λες, έτσι ώστε να μας κοίτα, δώσει τη δυνατότητα. Απ' τη μία να σου πω και να μην βγει πρώτη Ελλάδα, κανένας δεν θα του πει τίποτα, κανένας... Okay, δηλαδή, κατάλαβες με ποια έννοια το λέω. Εγώ πιστεύω ότι... Γιατί πρώτον, έχουμε καταντήσει να παρακαλάμε να περάσει η Ελλάδα σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση ή παγκόσμια, κάτι που είναι πιστεύω τραγικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή να έχει να πάει η Ελλάδα τώρα 6 χρόνια σε μια διοργάνωση, το βρίσκω πολύ τραγικό. Και νομίζω ότι έχει ξενερώσει και αρκετά ο κόσμος, ναι. Δηλαδή το βλέπουμε αυτό, δεν πηγαίνει πλέον στο γήπεδο. Και εντάξει, δεν μπορεί να πάει κιόλας. Αλλά, okay, να δείξει ένα καλό πρόσωπο, ρε παιδί μου, στο Nations League, αλλά πιστεύω ότι το κλειδί θα είναι τα προκριματικά. Έτσι ακριβώς. Του Euro. Και καθώς λες, αφού το κλειδί είναι τα προκριματικά και αυτά, να δούμε σιγά-σιγά και τα highlights των άλλων αγώνων που σας υποσχεθήκαμε ότι θα δούμε. Θα δούμε σε ένα παράθυρο και με τη Μολδαβία και με την Κύπρο. Και με την Αυστρία ένα φιλικό που είχαμε παίξει, αν θυμάσαι, αλλά και με το Κόσοβο. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί τα highlights. Πάμε να δούμε λοιπόν τα highlights που σας υποσχεθήκαμε. Εδώ είμαστε λοιπόν σε αυτό το εκπληκτικό, μπορώ να πω, παράθυρο με 4 highlights από τους αγώνες της Ελλάδας με το Κόσοβο, της Ελλάδας με τη Μολδαβία προφανώς, της Ελλάδας με την Κύπρο, αλλά και της Ελλάδας με την Αυστρία. Αυστρία, έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται, Κώστα, νομίζω, χρειάζεται να τα αναλύσουμε ποιο είναι το κάθε μάτς. Εντάξει, ας τα αναλύσουμε άμα είναι. Πάνω αριστερά, εκεί πάνω δηλαδή, εκεί πάνω, είναι το μάτς της Ελλάδας με την Μολδαβία. Το 2-0. Αυτό με την Κύπρο. Αν θυμάσαι. Ακριβώς. Το μάτς με την Κύπρο το τελευταίο το φιλικό. Το κάτω αριστερά αυτό εκεί ακριβώς είναι το μάτς της Ελλάδας με το Κόσοβο. Η ισοπαλία στο ΆΚΑ. Και κάτω ακριβώς από τον Κώστα, όπως τα λέει, είναι το μάτς με το... Με την Αυστρία. Με την Αυστρία, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τι αλλαγές πιστεύεις ότι θα έχει το μάτς τώρα με την Μολδαβία? Είδαμε ότι ξεκίνησαν οι τρεις παίκτες, ο Ζέκα, ο Φορτούνης και ο Μπακασέτας και γύρισε ο Κουρμπέλης πίσω. Στόπερ, πώς το βλέπεις αυτό? Με την Κύπρο λες τώρα, έτσι. Με την Κύπρο, ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Φιλικό ήταν πρώτον, οπότε δεν νομίζω να έχει το ίδιο σχήμα με τη Μολδαβία αύριο. Ναι, ναι. Τώρα, όπως είπες και εσύ πριν, θα λείπουν κάποιοι παίκτες της ΑΕΚ. Έτσι ακριβώς. Θα λείπει δηλαδή ο Σβάρνας στην άμυνα. Θα λείπει ο Σβάρνας στην άμυνα, θα λείπει ο Μάνταλος, θα λείπει ο Μπακάκης δεξιά. Εντάξει, ο Μπακάκης ούτως ή άλλως δεν έπαιξε. Δεν έπαιζε το τελευταίο διάστημα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε πάρει συμμετοχή γιατί ήταν και τραυματίας. Ναι. Ίσως πάρει λίγο χρόνο Φορτούνης, να το δούμε στη βασική ενδεκάδα. Ίσως να μπει ο Μασούρας, δεν ξέρω, είναι απρόβλεπτος ο Βαντσχίπ.
Τώρα, όπως είπες, εντάξει, ο Κουρμπέλης νομίζω ότι είναι ένα καλό εξάρι, ρε παιδί μου. Εξαροχτάρι. Έτσι ακριβώς. Τώρα τον έβαλε back. Τον έβαλε center back. Πώς το βλέπεις αυτό, αμυντικό? Νομίζω ότι εντάξει, δεν είναι η φυσική του θέση εκεί πέρα, εννοείται. Παρ' όλα αυτά δείχνει ότι είναι ένα μαχητικό παιδί και ότι μπαίνει σε όλες τις φάσεις, διεκδικεί την μπάλα και προσπαθεί να κόψει τον αντίπαλο. Στο κέντρο το έκανε αρκετά καλά, μπορώ να πω, στα τελευταία παιχνίδια. Τώρα να σου πω, το μάτς με την Κύπρο δεν προλαβα να το δω γιατί ήταν νωρίς. Αλλά νομίζω και εκεί ανταπεξήλθε, δηλαδή δεν είχε κάποια προβλήματα, να πούμε, τραγικά λάθη. Είδαμε και τον Κώστα Τσιμίκα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό. Νομίζω είναι η πρώτη του εμφάνιση με τον Βαντσχίπ. Έτσι ακριβώς. Ήταν η τελευταία, νομίζω με το Σκίμπε ήταν η τελευταία του εμφάνιση με την Εθνική Ελλάδος. Αριστερό μπακ. Ναι. Τώρα εντάξει, θα δούμε πώς θα τα βολέψει. Θα παίξει και ο Μπακασέτας μάλλον που είναι ο αρχηγός στα τελευταία παιχνίδια. Αλλά όπως είπα, μπορεί να βάλει κάποιον σαν το Κουρμπέλη, ας πούμε, center back, διότι στο κέντρο έχει, ρε παιδί μου, μια άνεση ο Βατσχίπ, δηλαδή η Ελλάδα διαθέτει αρκετούς παίχτες στο κέντρο. Είναι και ο Μπουχαλάκης, είναι και ο Ζέκα, δηλαδή μπορούν να καλύψουν το κενό του Κουρμπέλη, αλλά δεν μπορεί βασικά, γιατί δεν έχει και πολλούς αμυντικούς η Ελλάδα πλέον. Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα στα δεξιά. Δηλαδή μπορεί να τον ξαναδούμε σε center back το Κουρμπέλη. Ναι, στα δεξιά γιατί είδαμε το Μαυρία στο μάτς με την Κύπρο. Έχουμε και τον Χατζηδιάκο νομίζω, δεξιά. Αλλά υπάρχει πρόβλημα τώρα που λείπει και ο Μπακάκης. Αυτό λέω, δεν είναι ο Παπασταθόπουλος ο Μανολάς, τα ξέρουμε αυτά. Δεξιμπακ ποιον λες να βάλει? Λες να βάλει το Μαυρία πάλι? Ξέρω. Μπορεί να βάλει το Μαυρία, ναι. Αν έπαιζε... Έχει και κανένα, ποιον άλλον έχει? Δεν έχει άλλον. Εγώ αν είχα το Μασούρα που τραυματίστηκε στην προπόνηση της Εθνικής, θα γύρναγα το Μασούρα μπακ. Όχι. Τι λες, μωρέ? Δεξιμπακ ο Μασούρας. Πας καλά, χαζό είσαι. Όχι. Εντάξει. Εξτρέμ είναι ο άνθρωπος, δεν παίζει. Δεν μπορεί να παίξει αμυντικός ο Μασούρας. Τι λες? Εκτός αν μπει ο Ζέκα δεξιά. Μπορεί να μπει εξτρέμο. Ο Ζέκα που τρέχει, άμα μπει δεξιά. Μασούρας βασκός εννοώ. Άμα μπει δεξιά ο Ζέκα. Δύσκολο. Δεν παίζει και ο Ζέκα. Άρα αναγκαστικά θα παίξω Μαυρίας. Δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν ξέρω, τι να σου πω. Αλλά είναι ένα θέμα αυτό με τους αμυντικούς στην Ελλάδα, όντως, γιατί από εκεί που βασιζόταν η Ελλάδα στην άμυνα και ακόμα δηλαδή βασίζεται, απλά δεν έχει τόσους παίχτες να το υποστηρίξει αυτό. Έτσι ακριβώς, ναι. Δηλαδή παλιά είχε, ας πούμε, ρε παιδί μου, όπως το 14, είχε πάρα πολλούς, δηλαδή είχε τον και καλούς, έτσι. Είχε, ας πούμε, τον Ντοροσίδη, τον Μπαμπασταθόπουλο, τον Μανολά, τον Χολέβας. Ίσως να ήταν και το κορυφαίο, η κορυφαία τετράδα στην άμυνα της Ελλάδας. Καλά, πέρα από το Euro του 4, έτσι. Νομίζω στη σύγχρονη ιστορία, νομίζω ότι ήταν, σε σχέση βασικά και με τώρα, νομίζω ότι ήταν πολύ καλύτεροι τότε και είχαν και μια εμπειρία όλοι οι παίχτες. Εντάξει, στην πορεία αυτό δεν βγήκε. Υπήρχαν διάφορα θέματα και πήρε η Ελλάδα την κατιούσα. Παρ' όλα αυτά, τώρα, όπως είπαμε και στην αρχή, βασίζεται στα νέα παιδιά. Τις δίνει, τις δίνουν οι παίκτες, οι νέοι, τη μαχητικότητα, ρε παιδί μου, μιας και έχουν ένα παραπάνω κίνητρο από ότι οι παλιοί παίκτες, πιο μεγάλοι, ρε παιδί μου. Αλλά πραγματικά είναι πολλές οι απώλειες στην άμυνα της Εθνικής. Δηλαδή είναι και ο Σταφυλίδης που είναι τραυματίας. Δηλαδή έχει πρόβλημα, ναι. Ο Σταφυλίδης θα μπορούσε να παίξει δεξιά? Ο Σταφυλίδης, ναι. Αριστερός είναι αυτός. Έχει παίξει, νομίζω, και δεξιά. Άρα, ναι, μπορεί να τον βλέπαμε, ναι. Έχει παίξει, νομίζω, γι' αυτό το λέω, αλλά ναι, έχει παίξει. Δεν ξέρω, νομίζω, τα φιλίδες. Ναι. Και ο Τζαβέλας ήταν, αλλά εξαφανίστηκε γι' αυτός. Ο Τζαβέλας κι αυτός... Μπορεί να παίξει ο Τζαβέλας τώρα. Δεξιά να παίξει. Εντάξει, αριστερός ήταν κι αυτός, μπορεί να τον βάλει. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο παίχτης, αλλά εντάξει. Τι να πω. Θα το δούμε τι θα γίνει. Θα δείξει. Και πάμε τώρα στους extreme. Να δούμε. Γιατί είπαμε άμυνα, είπαμε εντάξει, κέντρο. Εξτρέμ είναι ο Λιμνιός. Πάμε για εξτρέμ. Λιμνιός. Ο Μασούρας απ' την άλλη. Πέλκας. Ο Μασούρας. Ο Πέλκας δεν ξεκινάει όμως. Που δεν θα παίξει. Δεν ξεκινάει ο Πέλκας. Ο Μασούρας είναι τραυματίας, δεν θα παίξει.
Ουσιαστικά Λιμιός. Μπορεί να ξεκινήσει τώρα. Πέλκας. Αλλά μπορεί να βάλει και κανένα. Τζόλης. Θα βάζει το Μάνταλο, αλλά δεν είναι ο Μάνταλο. Δεν μπορεί ο Μάνταλος. Να χώσει πουθενά κανένα Μπακασέτα, κανένα Φορτούνι, τίποτα τέτοιο. Τζόλης. Ο Τζόλης δύσκολο να παίξει βασικό. Είχε παίξει με την Κύπρο βασικό και Χατζηγιοβάνης μετά. Δύσκολο να. Ναι, αλλά δεν παίζει, παίζει αριστερά ο. Ο Τζόλης παίζει αριστερά. Παίζει αριστερά. Αριστερά τον είχε βάλει τον Τζόλη. Άρα μπορεί να έχουμε Τζόλη αριστερά. Μπορεί και να το. Ίσως δεξιά... να το δοκίμασα για αυτό το παιχνίδι. Δεξιά Πέλκα. Σκόραρε κιόλα με την Κύπρο, έτσι. Ναι, σκόραρε. Ναι, σκόραρε, σκόραρε κι αυτό. Μπορεί να τον βάλει, αλλά. Είναι αυτό ρε παιδί, είναι η απειρία τη Ελλάδα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που βάζουμε μέσα 18 χρόνου. Και 17 χρόνια. Κοίτα, να παίζουν, αυτό ναι. Να σου πω από τη μία είναι καλό. Ναι. Είναι καλό. Όταν έχει να πα 6 χρόνια σε μια διοργάνωση και βάζει του παλιού παίχτε, ρε παιδί μου, και δεν σου βγαίνει για του χύψη λόγου. Ναι, ναι. Νομίζω εντάξει, καλύτερα να πα στην ακαδημία, από τι ακαδημίε να πάρει του παίχτε. Ακαδημίε ενώ του νέου, του 18 και. Παρά τώρα να πα. Να, α πούμε τώρα πήρε το Χατζηγιοβάνι πρώτη φορά. Δηλαδή. Ίσως και να είναι προτιμότερο. Αλλά απ' την άλλη, υστερούν λίγο στην εμπειρία, ρε παιδί. Δηλαδή, είναι από το ένα άκρο στο άλλο η Ελλάδα. Δηλαδή, στα προκριματικά του Μουντιάλ του 18, και τα μισά του 20, νομίζω, στο Euro. Ποιο Euro του 20? Α, ναι, το Euro του 20. Ναι, καλά τα λες. Σωστά τα λέω. Είδαμε τελικά ότι γύρω το 21. Ήταν πιο πολύ παλιά. Μετά αυτό άλλαξε, ρε παιδί μου. Έγινε τελείως όμως νέοι. Δηλαδή από το αρκετή παλιή έγινε τελείως νέοι. Οπότε ναι, αυτό ναι. Είναι λίγο. Δηλαδή, ας πούμε, ο Παπασταθόπουλος λείπει από τα center back. Ο Μανολάς το ίδιο. Γιατί παίζουν σε πολύ μεγάλες ομάδες. Okay, δεν παίζανε, να πούμε την αλήθεια, δεν παίζανε όσο παίζουν στο εξωτερικό, στους συλλόγους. Αλλά ρε παιδί μου, νομίζω ότι ο Σβάρνας για παράδειγμα και ο κάθε Σβάρνας που παίζει αμυντικά, εκτός από τον Τζαβέλα που είναι μεγάλος, νομίζω θα τον κατεύθυνε. Και ο Μανολάς και ο Παπασταθόπουλος. Και τελειώνουμε με τις θέσεις με αυτή τη τερματοφύλακα που είμαστε πολύ δυνατοί μετά από αρκετό καιρό. Και ο Μπάρκας, και ο Βλαχοδήμος, και ο Διούδης. Τρεις πολύ καλοί τερματοφυλάκες και ο Πασχαλάκης. Ο Διούδης τώρα παίρνει χρόνο συμμετοχής. Ναι, γιατί δεν παίρνει τον Πασχαλάκη πια. Ναι, ναι. Συμφωνείς με αυτό να πάρει το Διούδη αντί του Πασχαλάκη. Αλλά πώς βλέπεις γενικότερα και το. Εντάξει, να σου πω, όλοι οι τερματοφύλακες της Ελλάδας νομίζω είναι καλοί αντικειμενικά. Δηλαδή παίζουν στις καλές ομάδες. Ο Μπάργκας πήρε μεταγραφή στη Σέλτικ. Ο Βλαχοδήμος παίζει στην Μπενφίκα και είναι από τους καλύτερους στην Μπενφίκα. Εντάξει, ο Πασχαλάκης έχει μείνει στον ΠΑΟΚ, λίγο στάσιμος και έχει μείνει, το λέω αυτό. Δεν παίζει και βασικός. Παλαιότερα έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Τώρα έχει πέσει λίγο. Παίζει ο Ζίφκοβιτς. Αλλά στον αυτό ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν παίζει πλέον τόσο πολύ. Αλλά παλιά που έπαιζε ρε παιδί μου ήταν αρκετά καλός τερματοφύλακας. Δηλαδή τότε που πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, έπαιζε καλά ρε παιδί μου. Δηλαδή τα πιάνε όλα. Δηλαδή πραγματικά. Ναι. Εντάξει, τώρα θα δούμε. Και ο Διούδης απ' την άλλη, εντάξει, και αυτό στον Παναθηναϊκό πιστεύω ότι είναι αρκετά καλός. Δηλαδή, στον Παναθηναϊκό, να σου πω την αλήθεια, αδικείται πιστεύω. Ναι, γιατί ναι. Δεν είναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει 1002 δυσκολίες και αδικείται πιστεύω γιατί δεν έχει τόσο καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός. Και γι' αυτό τον αδικεί. Έτσι ακριβώς. Αυτά και από τους τερματοφύλακες. Και τώρα, αφού αναλύσαμε και τη Μολδαβία-Ελλάδα. Πάμε στο σημαντικότερο μάτς, το Ελλάδα-Σλοβενία. Να πάρουμε δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει νικήσει στη Μολδαβία. Πρέπει οπωσδήποτε νίκη με τους Σλοβένους. Εννοείται οπωσδήποτε νίκη. Δεν υπάρχει περιθώριο. Και να σου πω, άμα παίξει καλά η Ελλάδα, πιστεύω ότι θα μπορεί να νικήσει. Εκτός έδρας έπαιξε αρκετά καλά. Έφερε αυτό το 0-0. Έφερε αυτό το 0-0, οπότε. Δεν το παράτησε το παιχνίδι. Έπαιξε και είχε και τις φάσεις να προηγηθεί δηλαδή. Και να πάρει και το διπλό ακόμα. Πολύ δηλαδή, κρίμα. Αυτό το διπλό τώρα αν είχε πάρει τώρα εθνική, θα ήταν πολύ διαφορετικό. Θα ήταν θα πρώτη. Η Ελλάδα μόνη πρώτη, της. Έτσι, μόνη της. Στο συν ένα. Έτσι, τώρα είναι ακριβώς. Στο πλην δύο. Όπως είπαμε και στην αρχή. Αλλά αν πρώτο Θεός νικήσει τη Μολδαβία η Ελλάδα είναι ένας τελικός για την πρώτη θέση και νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να το κάνει γιατί πιστεύω ότι αξίζει να βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ. Στο Nations League. Εάν η Ελλάδα, τώρα σε ρωτάω, εκτός εθνικής, προκριθεί, θα γίνει χαμός για ακόμα μια φορά. Ενώ αν η Ελλάδα βγει πρώτη στο Nations League, ακόμα και να μην προκριθεί. Δεν προκρίνεται.
Ισχύει, δεν προκρίνεται. Αν περάσει πρώτη. Θα παίξει όμως Final Four. Με τις άλλες τρεις ομάδες του Group C, του League C. Κάτσε, περίμενε. Και μία από αυτές θα πάρει το εισιτήριο. Το εισιτήριο δεν παίρνει τέτοιο. Το εισιτήριο. Όποιος το πάρει και ο δεύτερος, ξέρω εγώ, ο τρίτος. Το εισιτήριο το παίρνει στο Final Four. Είναι ο πρώτος από κάθε κατηγορία. Ο πρώτος από κάθε κατηγορία το παίρνει, ναι, σίγουρα, ακριβώς. Ο πρώτος από κάθε κατηγορία, ακριβώς. Αυτό, εντάξει. Κοίτα, πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει. Δεν, δηλαδή, δεν έχει κάποια ομάδα, ρε παιδί μου, να λες πω είναι ομαδάρα. Στο League C, ναι, μια Κροατία, ας πούμε, ή μια Πορτογαλία, ξέρω εγώ, ή Βέλγιο, ή τίποτα τέτοιο, όπως έχει αντιμετωπίσει τα προκριματικά, που πέφτει συνέχεια με μια πολύ δυνατή ομάδα. Δηλαδή, δεν έχει. Τώρα, εντάξει. Πιστεύω ότι πληρώνει τα λάθη της πραγματικά στο Nations League. Δεν ξέρω. Δεν το έχουν πάρει τόσο ζεστά, δεν... Τι να σου πω, δεν ξέρω, αλλά... Δεν ξέρω. Έτσι ακριβώς, λοιπόν. Επομένως, θέλει οπωσδήποτε νίκη και με τη Σλοβενία. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο στη κουβέντα. Αν και πιστεύω ότι ακόμα και χει να φέρει με τον Μολδαβία, πάλι πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει η Σλοβενία. Δηλαδή, άμα φέρει ένα χει με την Μολδαβία, στη χειρότερη... Και νικήσει η Σλοβενία, θα περάσει η Ελλάδα. Τι? Εάν φέρει χ με τη Μολδαβία. Ναι, με... θα πάει στους 9 η Ελλάδα, ας πούμε. Θα πάει στους. Η Σλοβενία δεν θα κερδίσει το κοσμοπαίδιο. Αν το νικήσει, είναι συν 4. Θα πάει στο 13. Άρα η Σλοβενία τέλειωσε. Θα πάει πάλι. Ναι, θα είναι στον πόντο όμως. Όχι, θα είναι 9-13. 4 τη διαφορά. Επομένως. Επομένως, καλά τα λέω. Ναι, όχι. Θέλει οπωσδήποτε 2 στα 2 η Ελλάδα. Ναι, δεν υπάρχει. Παίζει τα αρέστα της. Ναι, ναι. Παίζει τα... ή θα προκριθεί τώρα είναι. Do or die, ρε παιδί μου. Είναι do or die. Έτσι, ή θα ακριβώς τα πάρει και τα δύο και θα περάσει την επόμενη φάση ωραία και όμορφα για να αποκτήσει λίγη ψυχολογία, ρε παιδί μου, και να αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να την εμπιστεύεται ξανά. Διότι με 6 χρόνια απουσία, το έχουμε πει 3 φορές αυτό το 6 χρόνια απουσία, γιατί είναι πραγματικά από εκεί, ρε παιδί μου, που ήταν κάτι το αυτονόητο να περάσει σε μια διοργάνωση, πλέον είναι πολύ δύσκολο. Και αυτό είναι κάτι πραγματικά προβληματίζει και ίσως νομίζω. Να σου πω την αλήθεια, με τους νέους είναι πολύ πιο πιθανό να περάσουμε από ό,τι να είχαμε ακόμα, ξέρω εγώ, τους παλιούς. Διότι, ρε παιδί μου, έχουν ένα κίνδυνο που πιστεύω ότι μπορεί να είναι περισσότερο τη φανέλα. Έτσι ακριβώς. Αυτό. Αυτά. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να κάνει το 2 στα 2. Επομένως, πάμε για το 2 στα 2. Προγνωστικό να δώσουμε Μολδαβία-Ελλάδα, πώς το βλέπεις? Under. Πάει over 2,5, όχι, Under ή στη χειρότερη 2-1 θα πάει. Η δεν Ελλάδα. Πάει, ναι. Δεν πάει άλλο. Λοιπόν. Η Ελλάδα δεν βάζει πάνω από 2 γκολ, παιδιά. Δεν βάζει πάνω από 2 γκολ. Πρέπει όμως να βάλει. Δεν βάζει πάνω από 2 γκολ. Πρέπει τέλος να βάλει. Ρε, δεν παίζει. Εδώ έχει 30 τελικές, 20 τελικές. Έχει με το Λιχτενστάιν, με τη Μολδαβία. Το 2-0. Να, με τη Μολδαβία 2-0. Ήρθε και είχε 25 τελικές, ξέρω εγώ. Με το Κόσοβο, πόσες είχε, 20. 0-0 ήρθε. Άρα. Και έχασε και πέναλτι. Άρα, διπλό. Και τα δύο. Τι διπλό? Διπλό η Ελλάδα και μετά άσος. Δεν ξέρω. Το διπλό το πιστεύω. Εγώ θα έλεγα διπλό μέχρι... over. Διπλό over. Το τολμάω να το πω. Διπλό και over. Ναι, μπορεί. Διπλό και over. Αλλά μπορεί να είναι και ένα κλειστό παιχνίδι. Ένα 0-1, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω. Ή θα είναι 0-1 ή μπορεί να είναι και 0-2. Μπορεί να είναι και 1-2. Ναι. Πιστεύω... Κάτι από αυτά τα τρία θα είναι, πιστεύω. Διπλό over, εγώ θα έλεγα. Και στα Ελλάδα-Σλοβενία σκέτο άσο. Χωρίς κάτι παραπάνω. Ναι, εντάξει. Χωρίς κάτι παραπάνω. Αυτό πιστεύω είναι under, ωραίο under. Under, πιστεύω ωραίο under. Αλλά θα μπορεί δείξει. Και 2-1 η Ελλάδα. Θα δείξει. Θα βάζα να σου πω και no goals Ελλάδα-Σλοβενία. Μπορεί, θα ναι. Θα το έχει ψηλό. Πιθανό, πιθανό. Θα έχει καλή απόδοση το no goal, γι' αυτό. Αυτά. Εντάξει, αυτά. Τώρα κάτι πιστεύουμε άλλο? Να νικήσει και τα δύο παιχνίδια η Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Να πάρει λίγο τα πάνω της, ρε παιδάκι μου. Να παίξει μετά, να έχει μια ευκαιρία τουλάχιστον να περάσει κατευθείαν από τώρα δηλαδή στο Euro. Εντάξει, πιστεύω άμα το πετύχει η Ελλάδα, πιστεύω θα γίνουν έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους παίχτες. Αυτό πιστεύω, ναι, ναι. Και είναι λογικότατο διότι είναι και καινούργια παιδιά, δηλαδή είναι νέα παιδιά, οπότε θα είναι η πρώτη τους πρόκριση ουσιαστικά σε μια μεγάλη διοργάνωση με την εθνική. Βασικά αν μπει στο Final Four του Nations League. Θα είναι κάτι καλό, δηλαδή να βγει πρώτη από αυτό τον όμιλο, εγώ πιστεύω. Αυτό λέω, να πάρει το εισιτήριο βασικά. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Ναι, και να βγει πρώτη. Εννοείται θα είναι επιτυχία, ρε παιδί μου, μετά από τόσα χρόνια που. Μα δεν μπορεί να πάρει το εισιτήριο άμα δεν βγει πρώτη. Ναι, αυτό. Αλλά πιστεύω θα πανηγυριστεί έξαλλα και κυρίως επειδή είναι νέοι παίχτες αυτό.
Ο κόσμος δεν θα το πανηγυρίσει τόσο, να σου πω την αλήθεια. Θα πει, εντάξει, άντε, καιρός ήταν, ξέρω εγώ, άντε, επιτέλους. Ξυπνήσανε, ξέρω εγώ, κάτι γίνεται. Αλλά δεν νομίζω να το πανηγυρίσει, ρε παιδί μου, όπως σκηνές όπως είδαμε πριν, για παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Ή όπως που είδαμε στους 16 του Μουντιά. Καλά, τώρα θα μου πεις τελείως άλλο. Αλλά κατάλαβες. Είναι η αρχή, είναι η αρχή. Αυτό είναι η αρχή, ναι. Είναι η αρχή. Επομένως, έχεις κάτι άλλο. Απ' την άλλη, αν κάνει μια καλή πορεία όμως, καλά τώρα πάμε πάρα πολύ μακριά, αλλά εντάξει, τέλος λέμε τώρα υποθέσεις. Θα ξαναπούμε για Ελλάδα. Μετά, άμα προκριθούμε, έχουμε κι άλλο Nations League μετά. Αλλά το εγώ το λέω, μπορεί να την πατήσει με τη Μολδαβία η Ελλάδα, όπως την πάτησε με το Κόσοβο. Μας έχει συνηθίσει σε πολλά τέτοια, όπως και με τον Λιχτενστάιν πριν για το Euro τώρα του 20. Ας ελπίσουμε να στραβοπατήσει. Μακάρι να περάσει το Μουντιάλ τώρα, ρε παιδί. Αν στραβοπατήσει η Σλοβενία, εμείς ό,τι και να κάνουμε, είμαστε μέσα. Και να στραβοπατήσουμε με νίκη στη Ριζούπολη. Εκτός να μας κάνει και κανένα δώρο το Κόσοβο, έτσι. Αυτό λέω. Το κοσυφοπέδιο. Αυτό λέω. Αν η Σλοβενία παραπατήσει. Κοσυφοπέδιο. Αν η Σλοβενία παραπατήσει με το κοσυφοπέδιο. Μακάρι, αλλά δεν. Εντάξει. Έστω μια ισοπαλία. Πιστεύω θα είναι πολύ κλειστό μάτς. Έστω μια ισοπαλία, εμείς είμαστε μπροστά. Οτιδήποτε και να γίνει με μια ισοπαλία της Σλοβενίας, εμείς περνάμε μπροστά. Η Σλοβενία έχει καλή άμυνα, ρε παιδί μου, όμως. Δεν της βάζει γκολ με τίποτα. Τι να σου πω. Έχει τον Όμπλακ. Δεν ξέρω, είναι μόνο Όμπλακ, ρε φίλε, τα πιάνει όλα. Δεν ξέρω. Πραγματικά, αλλά δεν δέχεται εύκολα γκολ. Πολύ δύσκολα δέχεται γκολ. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Πολύ λοιπόν, δύσκολα δέχεται γκολ. Αυτά λοιπόν από εμάς. Αυτά. Ελλαδάρα, Μολδαβία, Ελλάδα, 15 του μήνα, 10 παρατέταρτο Κυριακή. Και Ελλάδα-Σλοβενία στη Ριζούπολη τελικά αυτό το παιχνίδι. Τετάρτη 18 του μήνα, 10 παρατέταρτο και αυτό το παιχνίδι. Δίπλα στην Εθνική Βάσκος FM. Μείνετε συντονισμένοι. Ναι, εντάξει, πάντα όσο και να μας πονάει, ρε φίλε, πρέπει να τη στηρίζουμε την Εθνική. Δηλαδή, δεν μπορούμε κι αλλιώς να κάνουμε. Έτσι, δηλαδή, οκ. Okay. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε πολλή δράση. Έχουμε Δευτέρα, current time. Τα νέα επεισόδια της καραντίνας που γυρίζουμε. Τρίτη παίζει ο Παναθηναϊκός, 17 Νοεμβρίου μπάσκετ. Ναι. Τετάρτη Ολυμπιακός, πέμπτη ο Παναθηναϊκός πάλι, Παρασκευή Ολυμπιακός. Σάββατο έχουμε ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θα δείξουμε. Κυριακή έχουμε τον ΠΑΟΚ που παίζει και μετά... Αυτή επιστρέφουμε δυναμικά μετά από αυτήν την εβδομάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Και εννοείται μείνετε συντονισμένοι στο Twitch, τουλάχιστον για τους αγώνες του Ολυμπιακού που θα γίνεται εκεί περιγραφή. Στο Twitch για τους αγώνες του Ολυμπιακού, αλλά στο YouTube θα ανεβαίνουν όλα. Όλα τα βίντεο, όλα τα lives. Κυρίως απλά στο, YouTube, ναι. Στο Twitch θα υπάρχει ζωντανή περιγραφή από σένα για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ και τον ποδόσφαιρο. Εντάξει, το ποδόσφαιρο έχει ακόμα καιρό. Ναι, ενώ το Champions League αργεί. Όχι, αργεί πάρα πολύ. Εδώ είναι με τον Παναθηναϊκό επόμενο αγώνα και που είναι 21. Πώς θες να κλείσουμε, θες να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Να κλείσουμε, θέλω να ξεκινήσουμε με τους πανηγυρισμούς στην Ελλάδα. Με τους πανηγυρισμούς. Να... Με ποιο θες. Ή βασικά. Θες να αρχίσουμε με το. Τελείωσε με το τέτοιο, με το. Από αυτό, μπράβο. Το Euro. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ή και εκεί το που άλλο. Το πήραμε μέσα στην Πορτογαλία. Ή και τα δύο. Ή και τα δύο. Πώς το βλέπεις, πώς το όχι, βλέπεις. Όχι, ένα. Ένα, αυτό λοιπόν. Εκεί λίγο να θυμηθούμε τα παλιά, ρε. Εντάξει, έτσι, εγώ δεν ακριβώς. Ζούσα τότε. Όχι, εντάξει, ζούσα, αλλά ήμουν νιάνιαρο. Αλλά ρε, παιδί μου, έτσι να ξυπνήσει λίγο μέσα μας αυτό το ελληνικό πνεύμα, ρε, παιδί μου. Αυτό το. Έτσι, να πάμε αισιοδοξία. Έτσι. Έτσι ακριβώς λοιπόν. Επομένως, Βάσκο, αυτά Σεφέρ, από εμάς. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Καλή επιτυχία λοιπόν στην Ελλαδάρα και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!
Καλησπέρα σε όλους. Βάσκος FM, μετά από τέτοιο ξεκίνημα, Κώστα, νομίζω δεν έχεις παράπονο. Εκπληκτικό το ξεκίνημα, έτσι. Δεν έχω παράπονο, αλλά εντάξει. Τι? Βρισκόμαστε, δεν είναι η ίδια εθνική. Μεγάλη στιγμή. Έχουμε να πάμε σε τέτοια διοργάνωση 4 χρόνια. Πολύ μεγάλη στιγμή. Τι 4, 6. 6 χρόνια. Ναι, 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 έχεις δίκιο, έχουμε να πάμε πολλά χρόνια, αλλά είμαστε εδώ στο Nations League και νομίζω μπορεί να το κάνει η Ελλάδα αυτή τη φορά. Την Κυριακή, Μολδαβία-Ελλάδα λοιπόν, 15 του μήνα, 10 παρατέταρτο, θα είστε όλοι εκεί και μετά την Τετάρτη ένας τελικός, στη Ριζούπολη τελικά το παιχνίδι, στη Ριζούπολη, ένας ακόμα τελικός για την Ελλάδα. Μπορεί και να μην είναι όμως. Απέναντι στη Σλοβενία, άμα δεν πάρει λες τη νίκη απέναντι στη Μολδαβία. Ναι. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Ναι. Με το Κόσοβο 0-0 φέραμε πάντως. Άσχετα εντάξει, οκ, παίζαμε καλύτερα και τα σχετικά, αλλά 0-0 ήρθε το αποτέλεσμα. Οπότε αυτό μας άφησε πίσω στη βαθμολογία. Είμαστε δεύτεροι τώρα, έτσι, στον όμιλο. Πίσω από τη Σλοβενία για 2 πόντους. Έχει 10 Σλοβενία, 8 εμείς. Έτσι ακριβώς. Και η Ελλάδα πρέπει να κερδίσει και αυτά τα 2 παιχνίδια οπωσδήποτε για να επιστρέψει πρώτη στην κορυφή, έτσι. Οπωσδήποτε η Ελλάδα πρέπει να κερδίσει και αυτά τα 2 παιχνίδια και ξεκινάμε από το Μολδαβία-Ελλάδα πρώτα, να σχολιάσουμε μια και είναι πρώτο. Το διπλό είναι σίγουρο. Σίγουρο. Δεν υπάρχει. Δεν είναι πρέπει να το πάρει, σίγουρο. Δεν γίνεται. Δεν είναι καθόλου σίγουρο για την Ελλάδα. Κάνει κάποιες γκέλες, εντάξει, τελευταία μπορούμε να πούμε ότι έχει βελτιώσει πάρα πολύ την εικόνα της. Νομίζω έχει μία ήττα, αν θυμάμαι καλά, στα τελευταία 8 παιχνίδια. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ναι, η Ελλάδα δείχνει καλύτερη, αλλά κάνει κάποιες γκέλες, όπως είχε κάνει και πέρσι με την Εσθονία, με το Λίχτενστάιν. Τα θυμόμαστε όλοι αυτά. Έτσι ακριβώς. Οπότε τίποτα δεν είναι σίγουρο για την εθνική. Παρ' όλα αυτά έχει βάλει τους νέους ο Vance Heap. Φαίνεται ότι κάνει καλή δουλειά.
Παρόλα αυτά, ακόμα δεν έχουν κληθεί στην αποστολή οι μεγάλοι παίχτες της, και ενώ ο Μανολάς και ο Παπασταθόπουλος. Μπορεί να ήταν και ακόμα καλύτερα ή χειρότερα, τέλος πάντων δεν μπορούμε να ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, στηρίζεται στο μοντέλο των νέων, ο Van Schip. Μέχρι στιγμής αποδίδει, απλά φαίνεται ότι τα παιδιά έχουν μια σχετική απειρία και χάνουν που και που βαθμούς. Και νομίζω εκεί υστερεί τώρα η Ελλάδα στην εμπειρία, γιατί έφυγε ο Σιώβας που ήταν ο τελευταίος, ας πούμε, με τέτοια εμπειρία. Οπότε το μόνο που ίσως να της λείπει είναι αυτό. Απ' την άλλη, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι πιο μαχητική, πιο ενεργή στον αγωνιστικό χώρο. Παλεύει για την νίκη, με νύχια και με δόντια. Αυτό το βλέπουμε όλοι νομίζω. Αλλά δυσκολεύεται να σκοράρει. Δηλαδή τα περισσότερα γκολ μπορεί να βάλει είναι δύο. Όπως πάντα, όπως μας έχει συνηθίσει αυτή η εθνική, έτσι είναι και τώρα. Στηρίζεται στην άμυνα περισσότερο, όπου στην άμυνα έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα, δηλαδή δεν παίζει κανένας από το Μουντιάλ, ας πούμε, που είδαμε πριν πλάνα. Έτσι ακριβώς. Ούτε ο Παπασταθόπουλος, ούτε ο Χολέβας, ούτε ο Μανολάς, ούτε ο Τωροσίδης. Οπότε έχουν μπει νέοι παίχτες, όπως έχει μπει, ας πούμε, ο Σταφυλίδης, άσχετα που είναι τραυματίας. Έχει μπει ο Σβάρνας και άλλοι πολύ μικροί παίχτες. Οι οποίοι αυτό είναι άπειροι, ρε παιδί μου. Αυτό, μόνο αυτό λείπει από την εθνική. Οπότε γι' αυτό είμαι λίγο αντίθετος τώρα να μην κλείνει τον Παπασταθόπουλο και όλα αυτά, να μην παίρνει στην αποστολή. Εντάξει. Κοίτα, η λογική του προπονητή είναι ότι μετά από την πρόκριση που όπως είπες, που είδαμε και λίγο πριν στην αρχή στο intro στη Βραζιλία, η Ελλάδα απέτυχε τα επόμενα 4 χρόνια. 2016 ήταν αυτό, 2020 έχουμε τώρα. Έχασε την πρόκριση στο Euro του 2016. Έτσι ακριβώς. Καλά, εκεί ήταν η τραγική. 2014 ήταν αυτό και 2016, λάθος. 2016 ήταν το Euro. Που ναι, το Euro. Ακριβώς. Εκεί αποκλείσαμε, που εκεί ήταν τραγικό που τερματίσαμε τελευταίοι. Εντάξει, μετά κάτι πήγε να γίνει πάλι στο Mundial, αλλά δεν περάσαμε ούτε εκεί. Μετά στο Euro πάλι κάτι φορά, δηλαδή η Ελλάδα κάνει κάπως αυτό. Μια τέτοια πορεία. Στο 18 που δεν πήγαμε στο Μουντιάλ, όπως λες. Αυτό λέω, που δεν πήγαμε, χάσαμε στα μπαράζ με την Κροατία. Έτσι ακριβώς, που είχαν κάνει καλή δουλειά εκεί τα παιδιά. Εντάξει, απλώς πίστευα ότι είχαμε επικραθεί τόσο πολύ το 2016 που δεν το έδειξαν τόσο πολύ. Δηλαδή ήταν μπαράζ. Θυμάσαι σε αυτό τον όμιλο με το Βέλγιο μέσα. Και η Κροατία ήταν ήτανε το Βέλγιο όμως μέσα. Βέβαια, τα γκολ το 4-1 στην Κροατία ήταν από βλακίες της άμυνας, έτσι. Ναι, αλλά θυμίσω ότι ήταν το Βέλγιο μέσα που είχαμε τερματίσει δεύτερη μέσα, έναν όμιλο μέσα με Βοσνία, Ερζεγοβίνη, με τον Τζαβέλα, αυτό το σουτ που είχε κάνει. Το θυμόμαστε. Είχαμε φέρει και χ με το Βέλγιο, οπότε ναι. Αυτό... Ναι, εκτός έδρας με τον Μίτρογλου. Πού το Μίτρογλου προφανώς είναι στην. Αλλά την άλλη, η Κροατία πήγε τελικό όμως. Σε αυτό το Μουντιάλ. Ακριβώς, ναι. Και μας απέκλεισε. Βασικά, ο πρώτος αγώνας ήταν πολύ καθοριστικός. Αυτό το 4-1. Ναι, με βλακή στην άμυνα τελείως. Δηλαδή, ναι, ναι. Ήταν ένα πέναλ το πρώτο, ήταν μετά λάθος του Παπασταθόπουλου, λάθος του. Θεώρησε ότι αυτή η αλλαγή θα βοηθήσει το μάτς με την Μολδαβία αλλά και με τη Σλοβενία, τα δύο μάτς τα οποία έρχονται. Οι αλλαγές που έχει κάνει και οι νέοι παίκτες που έχουν πάρει. Θα δούμε και κάποια highlights σε λίγο. Όπως είπα και πριν, οι νέοι δίνουν μια μαχητικότητα, περισσότερο μαχητικότητα, έχουν ένα μεγαλύτερο κίνητρο να αποδείξουν γιατί πραγματικά αξίζουν από τους πιο παλιούς παίχτες, τέλος πάντων. Απ' την άλλη, λείπει η απειρία, όπως είπαμε, δηλαδή center for, στη θέση του center for νομίζω υστερούμε λίγο, διότι είχαμε ρε παιδί μου παλιά έναν Μίτρογλου, ας πούμε, που το κάρφωνε. Είχαμε ένα Σαλμπιγκίδη στα extreme που ρε παιδί μου σκόραρε αρκετά συχνά. Τώρα δεν το βλέπουμε τόσο αυτό. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε τον. Βάζει που και που τον Φούντα, που και που τον Μπαυλίδη, αλλά. Που και που τον Γκουλούρη, αλλά βλέπουμε το ότι. Το Γιακουμάκη, πώς τον είδες, με την Κύπρο. Ο Γιακουμάκη, ο οποίος σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο κιόλας, το παρθενικό του γκολ με την. Εντάξει, τώρα εθνική. Δεν ήταν. Νομίζω ήταν ωραία πάσα, αλλά δεν το είδα το μάτς. Παρόλα αυτά, αυτός σκόραρε... παίζει στην Ολλανδία, παίζει. Παρόλα αυτά, σκόραρε στο 8ο λεπτό, κάτι πολύ σπάνιο για την Ελλάδα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έπαιξε και ο Τσιμίκας, να πούμε, τώρα με την Κύπρο. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει τώρα αύριο. Οι παίκτες της ΑΕΚ που είναι στην Εθνική δεν υπολογίζονται. Λόγω του ότι έχουν κορονοϊό οι περισσότεροι. Οπότε αυτό θα έχει πολλές αλλαγές, πιστεύω, η αυριανή αντεκάδα.
Έτσι ακριβώς. Θα μιλήσουμε, αλλά θα δείξει. Θα μιλήσουμε και για το match το, με την Κύπρο και σε λίγο που θα δείξουμε τα highlights. Οπότε Μολδαβία-Ελλάδα, πώς το βλέπεις αυτό, αυτό το παιχνίδι? Εντάξει, κοίτα, να σου πω, πριν, να σου πω, μέχρι το 2014 θα έλεγα, εντάξει, σιγουράκι, φίλε, άστο. Δεν χρειάζεται καν να δούμε το match, δηλαδή θα τους πάρουμε άνετα. Αλλά τώρα, όπως είπα, κάθε match είναι derby, τουλάχιστον έτσι το κάνει η εθνική. Παίζει με την ψυχή του τηλεθεατή, πραγματικά, όποιος τη βλέπει, δηλαδή, τρέμει η ψυχή του κάθε φορά. Αν και εντάξει, πολλοί κόσμος, να πούμε ότι έχει χάσει λίγο το ενδιαφέρον για την εθνική. Δεν ασχολούνται πλέον τόσο πολύ με την εθνική, γιατί και έχουν και ένα δίκιο, ρε φίλε. Ναι, οκ, να στηρίζουν το ένα, να στηρίζουν το άλλο. Αλλά θυμάστε τότε που είχαμε πάει και στο γήπεδο, τι γιούχα είχε παίζει, δηλαδή, εντάξει. Αλλά πραγματικά δεν βλεπόταν αυτό το πράγμα. Είχες χάσει από την Αρμενία 2-3. Ναι, λογικό είναι αυτό. Ναι, αλλά δεν βλεπόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, okay. Και ήταν άδειο το γήπεδο. Δηλαδή, σε όλα τα παιχνίδια στο ΑΚΑ είναι άδειο το γήπεδο. Ναι, ναι. Στο Καραϊσκάκη γέμιζε πάντα. Στη και... Ριζούπολη τώρα, πώς το βλέπεις σαν έδρα? Να ξεκινήσουμε και από εντάξει, αυτό. Τώρα δεν έχει σημασία. Ούτως ή άλλως δεν θα έχει κόσμο. Οπότε τι να παίζουμε στη Ριζούπολη, τι να παίζουμε στη Τούμπα, τι να παίζουμε στο ΑΚΑ, στο Καραϊσκάκη, το ίδιο πράγμα είναι. Οπότε τώρα δεν παίζει ρόλο η έδρα που είναι. Πάντως γούρικη η Ριζούπολη μέχρι τώρα. Και αν θυμάσαι ένα βίντεο το οποίο είχαμε φτιάξει, λέγαμε ότι να γίνει στη Ριζούπολη τα μάτια της εθνικής. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Το είχαμε πει. Ωραίο γήπεδο είναι, να το δείτε, γιατί έχουμε φτιάξει και βίντεο γι' αυτό. Άντε τώρα. Έχουμε πάει στη Ριζούπολη να το δείτε και αυτό το βίντεο. Εντάξει, ωραίο γήπεδο είναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει κόσμο, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Ναι, κατάλαβα. Είναι όλες οι έδρες ίδιες πλέον. Ναι. Πρώτο μάτς τώρα εκτός, στη Μολδαβία. Μην πάμε και κολλήσουμε κανένα κορονοϊό. Θέλει λίγο προσοχή αυτό. Εντάξει, γιατί τώρα με τα ταξίδια και αυτά. Όλοι το έχουν. Τώρα αλλά νομίζω πρέπει να νικήσει η Ελλάδα. Ναι. Οπωσδήποτε. Και είναι η πρώτη φορά στο Nations League που το ένα μάτς γίνεται εκτός, το άλλο εντός. Όλα τα προηγούμενα ήταν και οι δύο αγωνιστικές, οι συνεχόμενες, στην ίδια έδρα. Για να μην ταξιδεύει μία από τις δύο ομάδες. Τώρα, επειδή είναι οι δύο τελευταίες αγωνιστικές που κρίνονται τα πάντα, η Ελλάδα θα ταξιδέψει στη Μολδαβία και μετά θα πάρει στην έδρα της Σλοβενία, όπως και η Σλοβενία. Θα παίξει στην έδρα της με το Κόσοβο και μετά θα ταξιδέψει στην Ελλάδα. Επομένως, το Μολδαβία-Ελλάδα, είπαμε ότι η Ελλάδα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει τη νίκη. Τώρα, όσον αφορά το Σλοβενία-Κόσοβο, στη Σλοβενία αυτό το μάτς, στη Λιουμπλιάνα, πιστεύεις ότι η Σλοβενία μπορεί να πάρει τη νίκη απέναντι στο Κόσοβο ή το Κόσοβο θα μας κάνει μια χάρη, μπορούμε να πούμε, έστω να φέρει μια ισοπαλία? Η Σλοβενία έχει καλή ομάδα. Νομίζω η Σλοβενία και η Ελλάδα έχουν τις καλύτερες ομάδες από τον Όμιλο. Όσον αφορά, αν λάβουμε υπόψη και την κατάταξη των ομάδων αυτών στην UEFA. Τέλος πάντων, είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι για την Σλοβενία, γιατί το Κόσοβο, όπως βλέπουμε, είναι μαχητικό, δηλαδή δεν τα παρατάει τα παιχνίδια. Τουλάχιστον έτσι, αυτή την εικόνα έχει με εμάς, έτσι. Δηλαδή, και εκτός έδρας νικάγαμε 0-2, πάλεψε μέχρι το τέλος, πέτυχε και ένα πολύ ωραίο γκολ με ψαλιδάκι, αν θυμάμαι καλά, γιατί ήταν πολύ παλιά αυτό το μάτς. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είναι μαχητικό το Κόσοβο, έφερε και χ στο ΑΚΑ. Δηλαδή, δεν είναι, ρε παιδί μου, να πάει στη Σλοβενία να της ρίξει 5-6 γκολ. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, ποτέ μιλες ποτέ, αλλά πιστεύω ότι το παλέψει το Κόσοβο. Δεν θα νικήσει τόσο εύκολα η Σλοβενία. Ναι. Εάν τώρα το Κόσοβο καταφέρει και φέρει μια ισοπαλία στο μάτς με τη Σλοβενία την Κυριακή, τότε είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτό, έτσι. Ισοβαθμούμε με τη Σλοβενία και την έχουμε εδώ, στο σπίτι μας. Και νομίζω ότι και με τα γκολ κιόλας έχουμε ίδια διαφορά με τους, Σλοβένους. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε ίδια διαφορά με τους Σλοβένους, αλλά έχει σημασία και το πόσο. Τώρα η Σλοβενία, δηλαδή, άμα φέρει ισοπαλία και εμείς ρίξουμε 4 ή 5 στη Μολδαβία, είναι το πόσο θα ρίξουμε εμείς στη Μολδαβία. Γιατί η Σλοβενία έχει ρίξει, νομίζω, πολλά στη Μολδαβία. Μας περνάει αυτή τη στιγμή σε γκολ. Επομένως, ναι, η Σλοβενία έχει ρίξει 4 στη Μολδαβία. Έχει ρίξει 4, εμείς έχουμε ρίξει 2 μέχρι τώρα στη Μολδαβία. Και το τελευταίο μάτς της Σλοβενίας είναι με τη Μολδαβία, το τελευταίο μάτς μετά το Κόσοβο. Να πούμε βέβαια ότι η Σλοβενία, βλέπετε ότι ζορίστηκε και στο Κόσοβο, νίκησε μόλις 0-1, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι αυτό το,
το, πώς το λένε ρε παιδί μου, ότι το παλεύει το Κόσοβο, δεν είναι ότι δεν το παλεύει. Ακριβώς. Αυτό είναι μαχητικό το Κόσοβο, παιδιά, μην το υποτιμάμε το Κόσοβο, το Κωσυφοπαίδιο, όντως τώρα. Και ελπίζουμε να κάνει κάτι καλό το Κωσυφοπαίδιο που λες, έτσι ώστε να μας κοίτα, δώσει τη δυνατότητα. Απ' τη μία να σου πω και να μην βγει πρώτη η Ελλάδα, κανένας δεν θα του πει τίποτα, κανένας... Okay, δηλαδή, κατάλαβες με ποια έννοια το λέω. Εγώ πιστεύω ότι... Γιατί πρώτον, έχουμε καταντήσει να παρακαλάμε να περάσει η Ελλάδα σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση ή παγκόσμια, κάτι που είναι πιστεύω τραγικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή να έχει να πάει η Ελλάδα τώρα 6 χρόνια σε μια διοργάνωση, το βρίσκω πολύ τραγικό. Και νομίζω ότι έχει ξενερώσει και αρκετά ο κόσμος, ναι. Δηλαδή το βλέπουμε αυτό, δεν πηγαίνει πλέον στο γήπεδο. Και εντάξει, και δεν μπορεί να πάει κιόλας. Αλλά, okay, να δείξει ένα καλό πρόσωπο, ρε παιδί μου, στο Nations League, αλλά πιστεύω ότι το κλειδί θα είναι τα προκριματικά. Έτσι ακριβώς. Του Euro. Και καθώς λες, αφού το κλειδί είναι τα προκριματικά και αυτά, να δούμε σιγά σιγά και τα highlights των άλλων αγώνων που σας υποσχεθήκαμε ότι θα δούμε. Θα δούμε σε ένα παράθυρο και με τη Μολδαβία και με την Κύπρο. Και με την Αυστρία ένα φιλικό που είχαμε παίξει, αν θυμάσαι, αλλά και με το Κόσοβο. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί τα highlights. Πάμε να δούμε λοιπόν τα highlights που σας υποσχεθήκαμε. Εδώ είμαστε λοιπόν σε αυτό το εκπληκτικό, μπορώ να πω, παράθυρο με 4 highlights από τους αγώνες της Ελλάδας με το Κόσοβο, της Ελλάδας με τη Μολδαβία προφανώς, της Ελλάδας με την Κύπρο, αλλά και της Ελλάδας με την Αυστρία. Αυστρία, έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται, Κώστα, νομίζω χρειάζεται να τα αναλύσουμε, ποιο είναι το κάθε μάτς. Εντάξει, ας τα αναλύσουμε άμα είναι. Πάνω αριστερά, εκεί πάνω δηλαδή, εκεί πάνω, είναι το μάτς της Ελλάδας με την Μολδαβία. Το 2-0. Αυτό με την Κύπρο. Αν θυμάσαι. Ακριβώς. Το μάτς με την Κύπρο το τελευταίο το φιλικό. Το κάτω αριστερά αυτό εκεί ακριβώς είναι το μάτς της Ελλάδας με το Κόσοβο. Η ισοπαλία στο ΆΚΑ. Και κάτω ακριβώς από τον Κώστα, όπως τα λέει, είναι το μάτς με το... Με την Αυστρία. Με την Αυστρία, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τι αλλαγές πιστεύεις ότι θα έχει το μάτς τώρα με την Μολδαβία? Είδαμε ότι ξεκίνησαν οι τρεις παίκτες, ο Ζέκα, ο Φορτούνης και ο Μπακασέτας και γύρισε ο Κουρμπέλης πίσω. Στόπερ, πώς το βλέπεις αυτό? Με την Κύπρο λες τώρα, έτσι? Με την Κύπρο, ναι, ναι. Εντάξει, φιλικό ήταν πρώτον, οπότε δεν νομίζω να έχει το ίδιο σχήμα με τη Μολδαβία αύριο. Ναι, ναι. Τώρα, όπως είπες και εσύ πριν, θα λείπουν κάποιοι παίκτες της ΑΕΚ. Έτσι ακριβώς. Θα λείπει δηλαδή ο Σβάρνας στην άμυνα. Θα λείπει ο Σβάρνας στην άμυνα, θα λείπει ο Μάνταλος, θα λείπει ο Μπακάκης δεξιά. Εντάξει, ο Μπακάκης ούτως ή άλλως δεν έπαιξε. Δεν έπαιζε το τελευταίο διάστημα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε πάρει συμμετοχή γιατί ήταν και τραυματίας. Ναι. Ίσως πάρει λίγο χρόνο Φορτούνης, να το δούμε στη βασική ενδεκάδα. Ίσως να μπει ο Μασούρας, δεν ξέρω, είναι απρόβλεπτος ο Βαντσχίπ. Τώρα όπως είπες, εντάξει, ο Κουρμπέλης νομίζω ότι είναι ένα καλό εξάρι, ρε παιδί μου, εξαροχτάρι. Έτσι ακριβώς, τώρα τον έβαλε back, τον έβαλε center back, πώς το βλέπεις αυτό, αμυντικό? Νομίζω ότι, εντάξει, δεν είναι η φυσική του θέση εκεί πέρα, εννοείται. Παρόλα αυτά δείχνει ότι είναι ένα μαχητικό παιδί, και ότι μπαίνει σε όλες τις φάσεις, διεκδικεί την μπάλα και προσπαθεί να κόψει τον αντίπαλο. Στο κέντρο το έκανε αρκετά καλά, μπορώ να πω, στα τελευταία παιχνίδια. Τώρα να σου πω, το μάτς με την Κύπρο δεν προλαβα να το δω γιατί ήταν νωρίς. Αλλά νομίζω και εκεί ανταπεξήλθε, δηλαδή δεν είχε κάποια προβλήματα, να πούμε, τραγικά λάθη. Είδαμε και τον Κώστα Τσιμίκα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό. Νομίζω είναι η πρώτη του εμφάνιση με τον Βαντσχίπ. Έτσι ακριβώς. Ήταν η τελευταία, νομίζω με το Σκίμπε ήταν η τελευταία του εμφάνιση με την Εθνική Ελλάδος. Αριστερό μπακ. Ναι.
Τώρα εντάξει, θα δούμε πώς θα τα βολέψει. Θα παίξει και ο Μπακασέτας, μάλλον που είναι ο αρχηγός στα τελευταία παιχνίδια. Αλλά όπως είπα, μπορεί να βάλει κάποιον σαν τον Κουρμπέλη, ας πούμε, center back, διότι στο κέντρο έχει ρε παιδί μου μια άνεση ο Βατσχίπ. Δηλαδή η Ελλάδα διαθέτει αρκετούς παίχτες στο κέντρο. Είναι και ο Μπουχαλάκης, είναι και ο Ζέκα. Δηλαδή μπορούν να καλύψουν το κενό του Κουρμπέλη. Αλλά δεν. Μπορεί βασικά, γιατί δεν έχει και πολλούς αμυντικούς η Ελλάδα πλέον. Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα στα δεξιά. Δηλαδή μπορεί να τον ξαναδούμε center back το Κουρμπέλη. Ναι, στα δεξιά γιατί... είδαμε το Μαυρία στο μάτς με την Κύπρο. Έχουμε και τον Χατζηδιάκο νομίζω, δεξιά. Αλλά υπάρχει πρόβλημα τώρα που λείπει και ο Μπακάκης. Αυτό λέω, δεν είναι ο Παπασταθόπουλος ο Μανολάς, τα ξέρουμε αυτά. Δεξιμπακ ποιον λες να βάλει. Λες να βάλει το Μαυρία πάλι. Ξέρω. Μπορεί να βάλει το Μαυρία, ναι. Αν έπαιζε... Έχει και κανένα, ποιον άλλον έχει. Δεν έχει άλλον. Εγώ αν είχα το Μασούρα που τραυματίστηκε στην προπόνηση της Εθνικής, θα γύρναγα το Μασούρα μπακ. Όχι, Τι λες, μωρέ. Δεξιμπακ ο Μασούρας. Πας καλά, χαζό είσαι. Όχι. Εντάξει. Εξτρέμ είναι ο άνθρωπος, δεν παίζει. Δεν μπορεί να παίξει αμυντικός ο Μασούρας. Τι λες. Εκτός αν μπει ο Ζέκα δεξιά. Μπορεί να μπει εξτρέμο. Ο Ζέκα που τρέχει, άμα μπει δεξιά. Βασκός εννοώ. Άμα μπει δεξιά ο Ζέκα. Δύσκολο. Δεν παίζει και ο Ζέκα. Άρα αναγκαστικά θα παίξω Μαυρίας. Δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Αλλά είναι ένα θέμα αυτό με τους αμυντικούς στην Ελλάδα, όντως. Γιατί από εκεί που βασιζόταν η Ελλάδα στην άμυνα και ακόμα δηλαδή βασίζεται, απλά δεν έχει τόσους παίχτες να το. Υποστηρίξει αυτό. Έτσι ακριβώς. Ναι. Δηλαδή παλιά είχε, ας πούμε, ρε παιδί μου, όπως το 14, είχε πάρα πολλούς. Δηλαδή είχε τον και καλούς, έτσι. Είχε, ας πούμε, τον Ντοροσίδη, τον Παπασταθόπουλο, τον Μανολά, τον Χολέβας. Ίσως να ήταν και το κορυφαίο, η κορυφαία τετράδα στην άμυνα της Ελλάδας. Καλά, πέρα από το Euro του 4, έτσι. Νομίζω στη σύγχρονη ιστορία, νομίζω ότι ήταν. Σε σχέση βασικά και με τώρα, νομίζω ότι ήταν πολύ καλύτεροι τότε και είχαν και μια εμπειρία όλοι οι παίχτες. Εντάξει, στην πορεία αυτό δεν βγήκε. Υπήρχαν διάφορα θέματα και πήρε η Ελλάδα την κατιούσα. Παρ' όλα αυτά, τώρα όπως είπαμε και στην αρχή, βασίζεται στα νέα παιδιά. Τις δίνουν οι παίχτες, οι νέοι, τη μαχητικότητα, ρε παιδί μου. Μιας και έχουν ένα παραπάνω κίνητρο από ότι οι παλιοί παίχτες, πιο μεγάλοι ρε παιδί μου. Αλλά πραγματικά είναι πολλές οι απώλειες στην άμυνα της Εθνικής. Δηλαδή είναι και ο Σταφυλίδης που είναι τραυματίας. Δηλαδή έχει πρόβλημα, ναι. Ο Σταφυλίδης θα μπορούσε να παίξει δεξιά. Ο Σταφυλίδης, ναι. Αριστερός είναι αυτός. Έχει παίξει νομίζω και δεξιά. Άρα ναι. Στις προάλλες. Μπορεί να τον βλέπαμε, ναι. Έχει παίξει νομίζω, γι' αυτό το λέω. Αλλά ναι, έχει παίξει δεξιά νομίζω ο Σταφυλίδης. Ναι. Και ο Τζαβέλας ήταν, αλλά εξαφανίστηκε κι αυτός. Ο Τζαβέλας κι αυτός... Μπορεί να παίξει ο Τζαβέλας τώρα. Δεξιά να παίξει. Εντάξει, αριστερός ήταν κι αυτός. Μπορεί να μου αρέσει καθόλου αυτός ο παίχτης, αλλά εντάξει. Τι να πω. Θα το δούμε τι θα γίνει. Θα δείξει. Και πάμε τώρα στους εξτρέμ, να δούμε. Γιατί είπαμε άμυνα, είπαμε εντάξει, κέντρο. Εξτρέμ είναι ο Λιμνιός. Πάμε για εξτρέμ, Λιμνιός. Ο Μασούρας απ' την άλλη. Πέλκας. Ο Μασούρας. Ο Πέλκας δεν ξεκινάει όμως. Που δεν θα παίξει. Δεν ξεκινάει ο Πέλκας. Ο Μασούρας είναι τραυματίας, δεν θα παίξει. Ουσιαστικά Λιμνιός. Μπορεί να ξεκινήσει τώρα. Πέλκας. Αλλά μπορεί να βάλει και κανένα. Τζόλης. Θα βάζει το Μάνταλο, αλλά δεν είναι ο Μάνταλο. Δεν μπορεί ο να χώσει πουθενά κανένα Μπακασέτα, κανένα Φορτούνι, τίποτα τέτοιο. Τζόλης. Ο Τζόλης δύσκολο να παίξει βασικό. Είχε παίξει με την Κύπρο βασικό και Χατζηγιοβάνη μετά. Δύσκολο να. Ναι, αλλά δεν παίζει αριστερά ο. Ο Τζόλης παίζει αριστερά. Παίζει αριστερά. Αριστερά τον είχε βάλει τον Τζόλη. Άρα μπορεί να έχουμε Τζόλι αριστερά. Μπορεί και να το. Ίσως δεξιά... να το δοκίμασα για αυτό το παιχνίδι. Δεξιά Πέλκα. Σκόραρε κιόλας με την Κύπρο, έτσι. Ναι, σκόραρε. Σκόραρε κι αυτός. Μπορεί να τον βάλει, αλλά. Είναι αυτό ρε παιδί μου, είναι η απειρία της Ελλάδας. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που βάζουμε μέσα 18 χρόνους και 17 χρόνους. Κοίτα, να αυτό να σου πω από τη μία είναι καλό. Ναι. Είναι καλό. Όταν έχεις να πας 6 χρόνια σε μια διοργάνωση και βάζεις τους παλιούς παίχτες ρε παιδί μου και δεν σου βγαίνει για τους χύψη λόγους. Ναι. Νομίζω εντάξει, καλύτερα να πας στην Ακαδημία, από τις Ακαδημίες να πάρεις τους παίχτες, Ακαδημίες εννοώ, τους νέους, τους 18 και,
Παρά τώρα να πας, να ας πούμε τώρα πήρε το Χατζηγιοβάνι πρώτη φορά. Δηλαδή, ίσως και να είναι προτιμότερο. Αλλά απ' την άλλη, υστερούν λίγο στην εμπειρία, ρε παιδί. Δηλαδή, είναι από το ένα άκρο στο άλλο η Ελλάδα. Δηλαδή, στα προκριματικά του Μουντιάλ του 18, του 18, ναι, του 18, και τα μισά του 20, νομίζω, στο Euro. Ποιο Euro του 20? Α, ναι, το Euro του 20. Ναι, καλά τα λες. Σωστά τα λέω. Είδαμε τελικά ότι Euro του 21, όμως. Ήταν πιο πολύ παλιά. Μετά αυτό άλλαξε, ρε παιδί μου. Έγινε τελείως όμως νέοι. Δηλαδή, από το αρκετή παλιή έγινε τελείως νέοι. Οπότε ναι, αυτό ναι. Είναι λίγο. Δηλαδή, ας πούμε, ο Παπασταθόπουλος λείπει από τα center back. Ο Μανολάς το ίδιο. Γιατί παίζουν σε πολύ μεγάλες ομάδες. Okay, δεν παίζανε, να πούμε την αλήθεια, δεν παίζανε όσο παίζουν στο εξωτερικό, στους συλλόγους. Αλλά ρε παιδί μου, νομίζω ότι ο Σβάρνας για παράδειγμα και ο κάθε Σβάρνας που παίζει αμυντικά, εκτός από τον Τζαβέλα που είναι μεγάλος, νομίζω θα τον κατεύθυνε. Και ο Μανολάς και ο Παπασταθόπουλος. Και τελειώνουμε με τις θέσεις με αυτή τη τερματοφύλακα, που είμαστε πολύ δυνατοί μετά από αρκετό καιρό, και ο Μπάρκας, και ο Βλαχοδήμος, και ο Διούδης. Τρεις πολύ καλοί τερματοφυλάκες και ο Πασχαλάκης. Ο Διούδης τώρα παίρνει χρόνο συμμετοχής. Ναι, γιατί δεν παίρνει τον Πασχαλάκη πια. Ναι, ναι. Συμφωνείς με αυτό να πάρει το Διούδη αντί του Πασχαλάκη, αλλά πώς βλέπεις γενικότερα και το. Εντάξει, να σου πω, όλοι οι τερματοφύλακες της Ελλάδας νομίζω είναι καλοί αντικειμενικά. Δηλαδή παίζουν στις καλές ομάδες. Ο Μπάργκας πήρε μεταγραφή στη Celtic. Ο Βλαχοδήμος παίζει στην Μπενφίκα και είναι από τους καλύτερους στην Μπενφίκα. Εντάξει, ο Πασχαλάκης έχει μείνει στον ΠΑΟΚ, λίγο στάσιμος, και έχει μείνει, το λέω αυτό. Δεν παίζει και βασικός. Παλαιότερα έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Τώρα έχει πέσει λίγο. Παίζει ο Ζήφκοβιτς. Αλλά στον αυτό ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν παίζει πλέον τόσο πολύ. Αλλά παλιά που έπαιζε, ρε παιδί μου, ήταν αρκετά καλός τερματοφύλακας. Δηλαδή τότε που πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, έπαιζε καλά, ρε παιδί μου. Δηλαδή τα πιάνε όλα, δηλαδή πραγματικά. Ναι. Εντάξει, τώρα θα δούμε. Και ο Διούδης απ' την άλλη, εντάξει, και αυτό στον Παναθηναϊκό πιστεύω ότι είναι αρκετά καλός. Δηλαδή, στον Παναθηναϊκό, να σου πω την αλήθεια, αδικείται πιστεύω. Ναι, γιατί ναι. Δεν είναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει 1002 δυσκολίες και αδικείται πιστεύω, γιατί δεν έχει τόσο καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός. Και γι' αυτό τον αδικεί. Έτσι ακριβώς. Αυτά και από τους τερματοφύλακες. Και τώρα, αφού αναλύσαμε και τη Μολδαβία-Ελλάδα. Πάμε στο σημαντικότερο μάτς, το Ελλάδα-Σλοβενία. Να πάρουμε δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει νικήσει τη Μολδαβία. Πρέπει οπωσδήποτε νίκη με τους Σλοβένους. Εννοείται οπωσδήποτε νίκη. Δεν υπάρχει περιθώριο. Και να σου πω, άμα παίξει καλά η Ελλάδα, πιστεύω ότι θα μπορεί να νικήσει. Εκτός έδρας έπαιξε αρκετά καλά. Έφερε αυτό το 0-0. Έφερε αυτό το 0-0, οπότε δεν το παράτησε το παιχνίδι. Έπαιξε και έχει και τις φάσεις να προηγηθεί δηλαδή. Και να πάρει και το διπλό ακόμα. Πολύ δηλαδή κρίμα. Αυτό το διπλό τώρα, αν ναι, είχε πάρει τώρα εθνική, θα ήταν πολύ διαφορετικό. Θα ήταν θα πρώτη. Ήταν η Ελλάδα μόνη, πρώτη, της, μόνη της. Στο συν 1. Τώρα ακριβώς. Είναι στο πλην 2. Όπως είπαμε και στην αρχή. Αλλά αν πρώτο Θεός νικήσει τη Μολδαβία η Ελλάδα, είναι ένας τελικός για την πρώτη θέση και νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να το κάνει, γιατί πιστεύω ότι αξίζει να βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ. Στο Nations League. Εάν η Ελλάδα, τώρα σε ρωτάω, εκτός εθνικής, προκριθεί, θα γίνει χαμός για ακόμα μια φορά. Ενώ αν η Ελλάδα βγει πρώτη στο Nations League, ακόμα και να μην προκριθεί. Δεν προκρίνεται. Ισχύει, δεν προκρίνεται. Αν περάσει πρώτη. Θα παίξει όμως Final Four με τις άλλες τρεις ομάδες του Group C, του League C. Κάτσε, περίμενε. Και μία από αυτές θα πάρει το εισιτήριο. Το εισιτήριο δεν παίρνει τέτοιο. Το εισιτήριο. Όποιος το πάρει και ο δεύτερος, ξέρω εγώ, ο τρίτος. Το εισιτήριο το παίρνει στο Final Four. Είναι ο πρώτος από κάθε κατηγορία. Ο πρώτος από κάθε κατηγορία το παίρνει, ναι, σίγουρα, ακριβώς. Ο πρώτος από κάθε κατηγορία, ακριβώς. Αυτό, εντάξει. Κοίτα, πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει. Δεν, δηλαδή, δεν έχει κάποια ομάδα, ρε παιδί μου, να λες πω είναι ομαδάρα. Στο Λίξι, ναι, μια Κροατία, ας πούμε, ή μια Πορτογαλία, ξέρω εγώ, ή Βέλγιο ή τίποτα τέτοιο, όπως έχει αντιμετωπίσει τα προκριματικά. Που πέφτει συνέχεια με μια πολύ δυνατή ομάδα. Δηλαδή δεν έχει. Τώρα εντάξει. Πιστεύω ότι πληρώνει τα λάθη της πραγματικά στο Nations League. Δεν ξέρω. Δεν το έχουν πάρει τόσο ζεστά. Δεν. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Αλλά. Δεν ξέρω. Έτσι ακριβώς λοιπόν.
Επομένως θέλει οπωσδήποτε νίκη και με τη Σλοβενία. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο στη κουβέντα. Αν και πιστεύω ότι ακόμα και χ να φέρει με τη Μολδαβία, πάλι πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει η Σλοβενία. Δηλαδή, άμα φέρει ένα χ με τη Μολδαβία στη χειρότερη. Και νικήσει η Σλοβενία, θα περάσει και... η Ελλάδα. Τι? Εάν φέρει χ με τη Μολδαβία. Και ναι, με... θα πάει στους 9 η Ελλάδα, ας πούμε. Θα πάει στους... η Σλοβενία δεν θα κερδίσει το κοσυφοπαίδιο. Αν το νικήσει, είναι συν 4. Θα πάει στο 13. Άρα η Σλοβενία τέλος. Θα πάει στο... πάλι... ναι, θα είναι στον πόντο όμως. Όχι, θα είναι 9-13. 4 στη διαφορά. Επομένως... Επομένως καλά τα λέω. Ναι, όχι. Θέλει οπωσδήποτε 2-2 η Ελλάδα. Ναι, δεν υπάρχει. Παίζει τα αρέστα της. Ναι, ναι. Παίζει τα... ή θα προκριθεί τώρα, είναι do or die, ρε παιδί μου. Είναι do or die. Έτσι, ή θα ακριβώς τα πάρει και τα δύο και θα περάσει την επόμενη φάση ωραία και όμορφα για να αποκτήσει λίγη ψυχολογία, ρε παιδί μου, και να αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να την εμπιστεύεται ξανά. Διότι με 6 χρόνια απουσία, το έχουμε πει 3 φορές αυτό το 6 χρόνια απουσία, γιατί είναι πραγματικά από εκεί, ρε παιδί μου, που ήταν κάτι το αυτονόητο να περάσει σε μια διοργάνωση, πλέον είναι πολύ δύσκολο. Και αυτό είναι κάτι πραγματικά που προβληματίζει και ίσως νομίζω. Να σου πω την αλήθεια, με τους νέους είναι πολύ πιο πιθανό να περάσουμε από ό,τι να είχαμε ακόμα, ξέρω εγώ, τους παλιούς. Διότι, ρε παιδί μου, έχουν ένα κίνδυνο που πιστεύω ότι μπορεί να είναι περισσότερο τη φανέλα. Έτσι ακριβώς. Αυτό. Αυτά. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να κάνει το 2-2. Επομένως, πάμε για το 2-2. Προγνωστικό να δώσουμε Μολδαβία-Ελλάδα, πώς το βλέπεις? Under. Πάει over 2,5 ή όχι, ε? Under ή στη χειρότερη 2-1 θα πάει. Η Ελλάδα, πάει, ναι. Δεν πάει άλλο. Λοιπόν. Η Ελλάδα δεν βάζει πάνω από 2 γκολ, παιδιά. Δεν βάζει πάνω από 2 γκολ. Πρέπει όμως να βάλει. Δεν βάζει πάνω από 2 γκολ. Πρέπει τέλος να βάλει. Ρε, δεν παίζει. Εδώ έχει 30 τελικές, 20 τελικές. Έχει με το Λιχτενστάιν, με τη Μολδαβία. Το 2-0. Να, με τη Μολδαβία 2-0 ήρθε και είχε 25 τελικές, ξέρω εγώ. Με το Κόσοβο, πόσες είχε, 20. 0-0 ήρθε. Άρα. Και έχασε και πέναλτι. Άρα, διπλό. Και τα δύο. Τι διπλό? Διπλό η Ελλάδα και μετά άσος. Δεν ξέρω. Το διπλό το πιστεύω. Εγώ θα έλεγα διπλό μέχρι... over. Διπλό over. Το τολμάω να το πω. Διπλό και over, ναι, μπορεί. Διπλό και over. Αλλά μπορεί τολμάω να είναι και ένα κλειστό παιχνίδι. Ένα 0-1, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω. Ή θα είναι 0-1 ή μπορεί να είναι και 0-2. Μπορεί όχι να είναι και 1-2. Ναι. Πιστεύω... κάτι από αυτά τα τρία θα είναι, πιστεύω. Διπλό over, εγώ θα έλεγα. Και στα Ελλάδα-Σλοβενία σκέτο άσο. Χωρίς κάτι παραπάνω. Ναι, εντάξει. Χωρίς κάτι παραπάνω. Αυτό πιστεύω είναι under, ωραίο under. Under, πιστεύω, ωραίο under. Αλλά θα μπορεί δείξει. Και 2-1 η Ελλάδα. Θα δείξει. Θα βάζα να σου πω και no goals σε Ελλάδα-Σλοβενία. Μπορεί, θα ναι το έχει ψηλό. Πιθανό, πιθανό. Θα έχει καλή, απόδοση το no goal, γι' αυτό. Αυτά. Εντάξει, αυτά. Τώρα κάτι πιστεύουμε άλλο να νικήσει και τα δύο παιχνίδια η Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Να πάρει λίγο τα πάνω της, ρε παιδάκι μου. Να παίξει μετά, να έχει μια ευκαιρία τουλάχιστον να περάσει κατευθείαν από τώρα δηλαδή στο Euro. Εντάξει, πιστεύω άμα το πετύχει η Ελλάδα, πιστεύω θα γίνουν έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους παίχτες. Αυτό πιστεύω, ναι, ναι. Και είναι λογικότατο, διότι είναι και καινούρια παιδιά, δηλαδή είναι νέα παιδιά, οπότε θα είναι η πρώτη τους πρόκριση ουσιαστικά σε μια μεγάλη διοργάνωση με την εθνική. Βασικά, αν μπει στο Final Four του Nations League. Θα είναι κάτι καλό, δηλαδή να βγει πρώτη από αυτό τον όμιλο, εγώ πιστεύω. Αυτό λέω, να πάρει το εισιτήριο βασικά. Εντάξει, οκ. Okay. Και, να... ναι. Ναι, και να βγει πρώτη. Εννοείται θα είναι επιτυχία, ρε παιδί μου, μετά από τόσα χρόνια που... Μα δεν μπορεί να πάρει το εισιτήριο άμα δεν βγει πρώτη. Ναι, αυτό. Αλλά πιστεύω θα πανηγυριστεί έξαλλα και κυρίως επειδή είναι νέοι παίχτες αυτό. Ο κόσμος δεν θα το πανηγυρίσει τόσο, να σου πω την άλλη. Θα πει, εντάξει, άντε, καιρός ήταν, ξέρω, άντε, επιτέλους. Ξυπνήσανε, ξέρω εγώ, κάτι γίνεται. Αλλά δεν νομίζω να το πανηγυρίσει, ρε παιδί μου, όπως σκηνές όπως είδαμε πριν, για παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Ή όπως πήγαμε στους 16 του Μουντιάλ. Καλά, τώρα θα μου πεις τελείως άλλο. Αλλά κατάλαβες. Είναι η αρχή, είναι η αρχή. Αυτό είναι η αρχή, ναι. Είναι η αρχή. Επομένως, έχεις κάτι άλλο. Απ' την άλλη, αν κάνει μια καλή πορεία όμως, καλά, τώρα πάμε πάρα πολύ μακριά. Αλλά εντάξει, τέλος λέμε τώρα υποθέσεις. Θα ξαναπούμε για Ελλάδα. Μετά, άμα προκριθούμε, έχουμε κι άλλο Nations League μετά. Αλλά το Final Four. Εγώ το λέω. Μπορεί να την πατήσει με τη Μολδαβία η Ελλάδα, όπως την πάτησε με το Κόσοβο. Μας έχει συνηθίσει σε πολλά τέτοια. Όπως και με τον Λιχτενστάιν πριν για το Euro τώρα του 20. Ας ελπίσουμε να στραβοπατήσει. Μακάρι να περάσει το Μουντιάλ τώρα, ρε παιδί. Αν στραβοπατήσει η Σλοβενία, εμείς ό,τι και να κάνουμε, είμαστε μέσα. Και να στραβοπατήσουμε με νίκη στη Ριζούπολη.
Εκτός να μας κάνει και κανένα δώρο το Κόσοβο, έτσι. Αυτό λέω. Το Κωσυφοπαίδιο. Αυτό λέω. Αν η Σλοβενία παραπατήσει. Κωσυφοπαίδιο. Αν η Σλοβενία παραπατήσει με το Κωσυφοπαίδιο. Μακάρι, αλλά δεν. Εντάξει. Έστω μια ισοπαλία. Πιστεύω θα είναι πολύ κλειστό μάτς. Έστω μια ισοπαλία, εμείς είμαστε μπροστά. Οτιδήποτε και να γίνει με μια ισοπαλία της Σλοβενίας, εμείς περνάμε μπροστά. Η Σλοβενία έχει καλή άμυνα, ρε παιδί μου, όμως. Δεν της βάζει γκολ με τίποτα. Τι να σου πω. Έχει τον Oblak. Δεν ξέρω, είναι μόνο Oblak, ρε φίλε, τα πιάνει όλα, δεν ξέρω. Πραγματικά, αλλά δεν δέχεται εύκολα γκολ. Πολύ δύσκολα δέχεται γκολ. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Πολύ λοιπόν, δύσκολα δέχεται γκολ. Αυτά λοιπόν από εμάς. Αυτά. Ελλαδάρα, Μολδαβία, Ελλάδα, 15 του μήνα, 10 παρατέταρτο Κυριακή. Και Ελλάδα-Σλοβενία στη Ριζούπολη τελικά αυτό το παιχνίδι. Τετάρτη 18 του μήνα, 10 παρατέταρτο και αυτό το παιχνίδι. Δίπλα στην Εθνική Βάσκος FM. Μείνετε συντονισμένοι. Ναι, εντάξει, πάντα όσο και να μας πονάει, ρε φίλε, πρέπει να τη στηρίζουμε την Εθνική. Δηλαδή, δεν μπορούμε κι αλλιώς να κάνουμε. Έτσι, δηλαδή, οκ. Okay. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε πολλή δράση. Έχουμε Δευτέρα current time, τα νέα επεισόδια της καραντίνας που γυρίζουμε. Τρίτη παίζει ο Παναθηναϊκός, 17 Νοεμβρίου μπάσκετ. Ναι. Τετάρτη Ολυμπιακός. Πέμπτη ο Παναθηναϊκός πάλι. Παρασκευή Ολυμπιακός. Σάββατο έχουμε ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θα δείξουμε. Κυριακή έχουμε τον ΠΑΟΚ που παίζει. Και μετά αυτή επιστρέφουμε δυναμικά μετά από αυτήν την εβδομάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Και εννοείται μείνετε συντονισμένοι στο Twitch τουλάχιστον για τους αγώνες του Ολυμπιακού που θα γίνεται εκεί περιγραφή. Στο Twitch για τους αγώνες του Ολυμπιακού, αλλά στο YouTube θα ανεβαίνουν όλα. Όλα τα βίντεο, όλα τα lives. Κυρίως απλά στο, YouTube, ναι. Στο Twitch θα υπάρχει ζωντανή περιγραφή από σένα για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ και τον ποδόσφαιρο. Εντάξει, το ποδόσφαιρο έχει ακόμα καιρό. Ναι, ενώ το Champions League αργεί είναι. Όχι, αργεί πάρα πολύ. Ρε. Εδώ είναι με τον Παναθηναϊκό επόμενο, που είναι 21. Πώς θες να κλείσουμε, θες να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Να κλείσουμε, θέλω να ξεκινήσουμε με τους πανηγυρισμούς στην Ελλάδα. Με τους πανηγυρισμούς. Έτσι, με ποιο θες. Ή βασικά. Θες να αρχίσουμε όχι, με το. Τελείωσε με το τέτοιο, με το. Από αυτό, μπράβο. Το Euro. Ναι, ναι, ναι. Έτσι και εκεί το που άλλο. Το πήραμε μαζί. Μέσα στην Πορτογαλία. Ή και τα δύο, ή και τα δύο. Πώς το βλέπεις, πώς το όχι, βλέπεις. Όχι, ένα. Ένα, αυτό λοιπόν. Εκεί λίγο να θυμηθούμε τα παλιά, ρε. Εντάξει, έτσι, εγώ δεν ακριβώς. Ζούσα τότε. Όχι, εντάξει, ζούσα, αλλά ήμουν νιάνιαρο. Αλλά ρε, παιδί μου, έτσι να ξυπνήσει λίγο μέσα μας αυτό το ελληνικό πνεύμα, ρε, παιδί μου. Αυτό το. Έτσι, να πάμε αισιοδοξία. Έτσι. Έτσι ακριβώς λοιπόν. Επομένως, αυτά από εμάς. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Καλή επιτυχία λοιπόν στην Ελλαδάρα και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας! I'm gonna go get some more.